Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δεν αλλάξαμε γραβάτα, αλλάξαμε εκπομπή. Από τις ειδήσεις πάμε στις εξελίξεις. Πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Μια σεζόν η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα μας οδηγήσει στην εκλογική αναμέτρηση εκεί τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου. Θα είναι μία, θα είναι δύο. Θα έχουμε χρόνο, θα τα συζητήσουμε και θα τα βιώσουμε βέβαια, αν είμαστε γεροί όλα αυτά, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Πρώτη εκπομπή για τις εξελίξεις, ζωντανά εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση, 2551-088-430. Βλέπετε το τηλέφωνο του σταθμού, μπορείτε να καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο, να θέτετε κάποια ζητήματα αν θέλετε να συζητήσουμε, να τοποθετείτε τις δικές σας ερωτήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται τέτοιος διάλογος. Κάποιες φορές αργούμε να στη ροή της κουβέντας να τοποθετήσουμε τα ερωτήματά σας, αλλά στόχος είναι όταν κάτι έρχεται να μπορούμε και υπάρχει χρόνος να το συζητήσουμε. Επίσης βλέπετε και social media, μπορείτε και εκεί να στέλνετε αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε ή μια τοποθέτηση για τα πράγματα τα οποία συζητάμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Απόψε η εκπομπή είναι πολιτική. Θα μιλήσουμε για τις επιλογές που υπάρχουν και για τη Θράκη και για τον Εύρο και για τη χώρα σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, βλέπετε ότι υπάρχει πολύ έντονη κινητικότητα, και σε ό,τι αφορά με βάση την Τουρκία τα ευρωπαϊκά και διεθνή πράγματα που τρέχουν για τη χώρα μας. Θα μιλήσουμε για την οικονομία. Σε δύο μέρες είναι ο Οκτώβρης, ξεκινά ας πούμε, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι γρίφος η τιμή, αλλά και το πώς θα ζεσταθούν στο τέλος της ημέρας οι πολίτες. Και φυσικά θα βάλουμε στην ατζέντα και το μεταναστευτικό, αν νομίζω θα έχουμε χρόνο, να δούμε πώς το χειρίστηκε η κυβέρνηση, πώς θα το χειριζόταν τα άλλα κόμματα αν ήταν κυβέρνηση, αλλά και ποιες είναι οι προτάσεις της σημερινής αντιπολίτευσης. Αυτά περίπου θα είναι τα ζητήματα τα οποία θα μπουν στο τραπέζι απόψε το βράδυ εδώ στην εκπομπή. Καλησπέριζω αμέσως τώρα τον κύριο Ιωάννη Κανάρη, τον γραμματέα της ΔΕΕΠ Εύρου, ο οποίος βρίσκεται στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης και μαζί θα κάνουμε ένα κομμάτι της κουβέντας. Καλησπέρα κύριε Κανάρη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέριζω τον κύριο Μενέλαο Μαλτέζο, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική... Προοδευτική Συμμαχία. Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα, αγαπητέ Μενέλαο Μαλτέζο. Να είστε καλά. Τον κύριο Γιάννη Ερχοντάκη, γραμματέα Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Κινάλ στον Εύρο. Καλησπέρα, κύριε Ερχοντάκη. Καλησπέρα και καλή αρχή. Και σε εσάς καλή αρχή στα καινούργια καθήκοντα. Ευχαριστώ πολύ. Σε μια κρίσιμη περίοδο θα οδηγήσετε το κόμμα σε επίπεδο νομού στις εκλογές. Αλήθεια είναι αυτό. Ξεκινάμε με πολύ ορμή. Το ξεκίνημα το έκανε ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης τον Δεκέμβριο. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη απήχηση από τον κόσμο. Πλέον το ΠΑΣΟΚ δεν είναι το μαύρο πρόβατο. Είναι μια εναλλακτική σε στιβαρή και σοβαρή για την επόμενη μέρα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα προωθήσουμε και πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα αγκαλιάσει αυτή μας την προσπάθεια. Ωραία, θα έχουμε χρόνο και σήμερα ζήτησα από την πολύ καλή μου φίλη, συνάδελφο και συνεργάτη, την δημοσιογράφο Λεμονιά Σακαλάκη, να βρίσκεται εδώ. Καλησπέρα, Λεμονιά. Καλησπέρα. Σ' άφησα τελευταία, αν και θα έπρεπε πρώτη, λόγω της σχέσης. Έτσι πρέπει. Ωραία. Η Λεμονιά είναι συνεργάτη μου και στο Εύρος24.gr και είναι και πάρα πολλά χρόνια συνάδελφος από τα παλαιότερα χρόνια. Μην τα λες όλα. Ναι. Ήταν μια και γέρας, ναι, ναι, λέει. Μια είναι, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην κουβέντα. Θέλω να ξεκινήσουμε καταρχήν να δούμε λίγο την καυτή πατάτα των οικονομικών. Να δούμε πού βρίσκεται σήμερα η χώρα και ποιες θα πρέπει να είναι οι εξελίξεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή, βλέπουμε πληθωριστικές πιέσεις. Συζητούσαμε την ώρα που ερχόμασταν στη Δέλτα Τηλεόραση με την Λεμονιά Σακαλάκη πως υπάρχει αίσθηση πως από τον επόμενο μήνα θα υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στους πολίτες ακόμη και να καταφέρουν να βρεθούν στο σούπερ μάρκετ της εβδομάδας ή να κλείσουν τις υποχρεώσεις του μήνα στα βασικά, στην ενέργεια, στο τηλέφωνο, στο φως, στο ενίκιο. Οπότε κύριε Κανάρη, θέλω να μου πείτε εάν πιστεύετε ότι η διαχείριση αυτής της οικονομικής κρίσης από τη Νέα Δημοκρατία έγινε με τον σωστό τρόπο και αν πιστεύετε ότι τελικά τα νοικοκυριά είναι προστατευμένα σε αυτή τη νέα κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις κινήσεις της κυβέρνησης με τα Power Pass, με τα Fuel Pass, δεν ξέρω, μόνο αυτά που συμβαίνουν. Ναι, να σας απαντήσω. Αυτό που συνέβη είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσει αυτό το πραγματικά πολύ μεγάλο, δυνατό, έντονο κύμα ακρίβειας, το οποίο σαρώνει όχι μόνο την Ελλάδα,
αλλά όλη την Ευρώπη. Και αυτό συμβαίνει γιατί το γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο έχουμε γύρω μας και αντιμετωπίζουμε έχει δυστυχώς πολύ δυσμενείς επιπτώσεις σε όλες τις οικονομίες. Στην ελληνική οικονομία βέβαια, και εδώ πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, δεν έχει τόσο δυσμενή επίπτωση. Θα έλεγα ίσως το αντίθετο. Η Ελλάδα κατάφερε, παρά αυτό το περιβάλλον το οποίο βιώνουμε, να έχει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ της. Αναμένεται φέτος να αγγίξει το 5,2%, ενώ για το 2023 η πρόβλεψη λέει 2,1%, κάτι πολύ σημαντικό. Είχαμε μια πολύ καλή τουριστική σεζόν, η οποία βοήθησε την οικονομία μας. Πήγαμε πολύ καλά, σχεδόν φτάσαμε στα μεγέθη του 2019. Και η κυβέρνηση αμέσως πήρε όλα αυτά τα χρήματα που κατάφερε να συγκεντρώσει, καθώς και τα φορολογικά έσοδα τα οποία αυξήθηκαν. Τα φορολογικά έσοδα, όχι η φορολογία. Η φορολογία μειώθηκε, αλλά επειδή η φορολογία εξορθολογίστηκε, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν. Όλα αυτά λοιπόν η κυβέρνηση τα διοχέτευσε σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Έχουμε κάνει λοιπόν παρεμβάσεις πρώτα απ' όλα στο κόστος της ενέργειας. Επιδοτήσαμε τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και όλος ο κόσμος κατάφερε με το Power Pass να πάρει μια επιστροφή η οποία σίγουρα τον ανακούφισε. Έχουμε ήδη στα σκαριά παρεμβάσεις για τη θέρμανση, η οποία έρχεται γιατί ο χειμώνας πλησιάζει, τόσο για το φυσικό αέριο, θα κάνουμε παρεμβάσεις για τα οικιακά τιμολόγια, οι οποίες θα κυμαθούν περίπου στα 90 ευρώ ανά μεγατοώρα, και για τα, όχι τα οικιακά, τα εμπορικά τιμολόγια, στα 40 ευρώ εκεί πέρα, καθώς και θα επιδοτήσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο στην Αντλία μαζί με το ΦΠΑ θα δει μια μείωση περίπου της τάξης των 25 λεπτών ανά λίτρο. Όλα αυτά υπό την αίρεση ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε και περισσότερα, καθώς το πολύ δυναμικό περιβάλλον που βιώνουμε συνεχώς αλλάζει, μεταβάλλεται. Βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός είχε κάνει πριν από μήνες μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να θέσουμε ένα πλαφόν στην τιμή της χονδρικής του φυσικού αερίου. Αυτή η πρόταση τώρα υποστηρίζεται από 15 χώρες. Υπάρχει σαφώς η αντίδραση από κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες δεν θέλουν να επιβληθεί το πλαφόν, αλλά προτιμούν μια άλλη λύση, και είναι σε συζήτηση αυτή τη στιγμή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, ποια λύση θα επιλεγεί. Έχει αργήσει πάρα πολύ πάντως η Ευρώπη. Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Η Ευρώπη είναι ένα δυσκίνητο καράβι, ένα μεγάλο καράβι το οποίο καθυστερεί πολλές φορές. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς κάναμε τις δράσεις μας χωρίς να περιμένουμε την Ευρώπη. Και ίσως κάποιοι μας κατηγόρησαν ότι η Ελλάδα βιάστηκε, ότι η Ελλάδα κάνει κάποιες ενέργειες που δεν θα έπρεπε να κάνει. Όχι. Έπρεπε να επιδοτήσουμε την ενέργεια, έπρεπε να βοηθήσουμε τον κόσμο, γιατί η μεγαλύτερη, η πιο σημαντική αποστολή που έχει ένας πολιτικός, πόσο μάλλον ο Πρωθυπουργός της χώρας, τι είναι, να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να ανακουφίσουμε οριζόντια την κοινωνία, γιατί όντως δεν θα είναι ένας εύκολος χειμώνας. Θα είναι ένας χειμώνας που θα κρύβει πολλές δυσκολίες. Δεν θα το κρύψω αυτό. Είναι αυτή η λύση, Μενέλα Μαλτέζε, σε ό,τι αφορά την οικονομία. Ξεκινήσαμε με την ενέργεια, αλλά θα πάμε και στο καλάθι της νοικοκυράς, στο καλάθι το οικογενειακό. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από πότε ξεκίνησε η κρίση αυτή. Η κρίση ξεκίνησε πολύ πριν. Υπάρχουν τα γεωπολιτικά γεγονότα τα οποία όντως δημιούργησαν μια πρόσθετη επιβάρυνση στο σύνολο της οικονομίας, όχι μόνο της ελληνικής, της ευρωπαϊκής, αλλά και παγκόσμια. Από πέρσι, τον Αύγουστο, ήδη η ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ μπήκε μπροστά με τον κύριο Στάση και άρχισε να εφαρμόζει τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία το μόνο που έκανε είναι να προσαυξήσει τεράστια τα χρέη στις εταιρείες ενέργειας και να συσσωρευτούν ουρανοκατέβατα κέρδη, όπως τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, και περιμένουμε να δούμε πότε αυτά θα φορολογηθούν για να ανακουφιστεί η ελληνική κοινωνία. Η αντίληψη που έχει η νεοφιλελεύθερη, η Νέα Δημοκρατία, φυσικά πάτησε και τον όρκο της, γιατί η νεοφιλελεύθερη απόψη δεν έχει τη λογική των επιδομάτων, αλλά βλέπουμε ότι ξεκινάει με αυτή τη λογική, αντί να ρυθμίσει την αγορά και να παρέμβει, όπως κάνανε Πορτογαλία και η Ισπανία που ζητήσαν εξαίρεση, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης τότε μάλλον πετούσε αητό και δεν συνένεσε, να πούμε, δεν διεκδίκησε αυτή τη λύση. Δεν διεκδίκησε αυτή τη λύση της αποσύνδεσης, της
ηλεκτρικής ενέργειας από το φυσικό αέριο. Κύριε Σταυρίδη, μου επιτρέπετε ένα δευτερόλεπτο, συγγνώμη κύριε Μαλτέζο, αλλά αυτό δεν πρέπει να λέγεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία είναι εκτός του δικτύου. Θα σε παρακαλέσω πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Αυτό δεν θα κάνω παρέμβαση, θα περιμένω τη σειρά μου, αλλά αυτό να μην λέγεται. Έχει τα επιχειρήματά του, θα μπορούσα και εγώ τη σειρά να παρέμβω και να. Από εκεί και πέρα. Αν θα δούμε τα δικά μας νούμερα εδώ, τον πληθωρισμό, πόσο απέχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 9% Ευρωπαϊκή Ένωση, 12% 25% επάνω. Ενεργειακή ακρίβεια, 39% η Ευρωπαϊκή Ένωση, 62% εμείς. Αυτά όλα έχουν υπογραφεί. Νέα Δημοκρατία, Κυριάκος Μητσοτάκης. Λάθος χειρισμοί πιστεύετε ότι είναι. Είναι συνειδητές πολιτικές επιλογές, κύριε Σταυρίδη και κυρία Σακαλάκη, γιατί ας πούμε θέλανε να στηρίξουν τους 5 εταιρείες της ενέργειας, οι οποίες θησάβρισαν και όλη η λογική, η επιδηματική, ήταν διαμέσου των πολιτών να καταλήξουν τα χρήματα στις εταιρείες ενέργειας. Φορολόγηση των υπερκερδών δεν ήταν μια λύση. Ήταν μια λύση, αλλά δεν την είδαμε ακόμα, περιμένουμε. Τώρα, ως προς τα φορολογικά έσοδα, έχω μια υπέρβαση των στόχων του προϋπολογισμού κατά 7 δισεκατομμύρια. Από αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια είναι ΦΠΑ και ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι οι πιο άδικοι φόροι, οι οποίοι βαρύνουν ανισόμετρα τα χαμηλά εισοδήματα. Άρα αυτά από πού προήλθανε? Αυτά προήλθανε από τις πληθωριστικές πιέσεις, αντί η κυβέρνηση να κάνει οριζόντιες παρεμβάσεις, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μπορεί να κινηθεί και η οικονομία. Γιατί βλέπουμε σήμερα βιοτεχνίες να απειλούνται για κλείσιμο, μαγαζιά να απειλούνται γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο ενεργειακό κόστος. Και δεν τα λέω εγώ αυτά, ούτε τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λένε τα Ινστιτούτα, είτε της ΓΕΣΕΕ, είτε της ΓΕΣΕΒΕ, είτε το ΙΝΕ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Και προχθές είχαν μια κοινή συνέντευξη τύπου και απαρίθμησαν εκεί τα προβλήματα όλοι οι παραγωγικοί φορείς αυτής με κάποιους επιστημονικούς φορείς. Και επειδή ο συνάδελφος ο Γιάννης Αρχοντάκης είναι και οικονομολόγος, δυστυχώς το Οικονομικό Επιμελητήριο, παρότι μέχρι το 2019 πρωτοστατούσε, απουσίαζε, αγαπητέ Γιάννη, και αυτό στο θέτω υπόψη σου για καλόπιστα και να το δούμε ότι θα πρέπει σε αυτά τα ζητήματα να υπάρχει σύμπνοια για να μπορέσουν να αλλάξουν οι πολιτικές αυτές, οι οποίες μόνο δεινά επιφέρουν συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δαιμονιά μου, εννοείται ότι από το θέση παρεμβαίνεις, έτσι. Τώρα, θα ολοκληρώσουν το πρώτο γύρο. Κύριε Αρχοντάκη, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα ή θα είχε διαχειριστεί διαφορετικά τα πράγματα το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τις πληθωριστικές πιέσεις? Θα μου επιτρέψετε, ξεκινώντας, να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με το Οικονομικό Επιμελητήριο. Όντως, τα τελευταία χρόνια το Οικονομικό Επιμελητήριο είναι ενεργό και δεν παίρνει τις δράσεις και τις αποφάσεις οι οποίες πρέπει. Εμείς από μεριάς μας, η παράταξη η οποία εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ στο Οικονομικό Επιμελητήριο, καθημερινά δυναμώνει και ισχυροποιεί τη θέση της και ευελπιστούμε την επόμενη μέρα να είναι η πρώτη δύναμη στο Οικονομικό Επιμελητήριο για να μπορέσει να αλλάξει σελίδα. Από εκεί και πέρα. Ο κύριος Κανάρης μας είπε για 7,7%, 5,2% στο ΑΕΠ, ενώ υπάρχει αυτή τη στιγμή έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο 65,4%. Καθημερινά αυξάνονται όλες οι τιμές στα βασικά αγαθά. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να πάρθουν αποφάσεις και μεταρρυθμίσεις προοδευτικές. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα μπορέσει να τις δει η νοικοκυρά, όπως λέμε στο καλάθι της νοικοκυράς, να το δει στην πραγματική οικονομία. Όσο μιλάμε για την οικονομία, έχουμε πει εδώ και 8 μήνες πλαφόν στην λιανική τιμή πώλησης για να μπορέσει να μοιραστεί το κόστος και στον καταναλωτή και στο κράτος αλλά και στον πάροχο. Δεν μπορεί, και την ενέργεια, λέτε. Σωστά. Ναι. Δεν μπορεί να πληρώνει μόνο ο καταναλωτής το κόστος της ενέργειας, γιατί μιλάμε για επιδοτήσεις οι οποίες έδωσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι επιδοτήσεις έρχονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν είναι φορολόγηση από τα υπερκέρδη. Το Σεπτέμβριο δόθηκαν 1,9 δισεκατομμύρια σε επιδοτήσεις και μόλις τα 600 είναι από τη φορολόγηση. Το υπόλοιπο είναι από φορολογικά έσοδα τα οποία πηγαίνουν από την τσέπη του καταναλωτή στα υπερκέρδη ξανά. Δεν έχουν πειράξει ούτε ένα συμφέρον των μεγάλων εταιριών ενέργειας. Εκεί πρέπει να πατήσουμε. Οι εταιρείες ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι
σκηνικό το οποίο υπάρχει και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό, αυτή τη στιγμή πλουτίζουν στις πλάτες μας. Δεν γίνεται να μιλάμε για εξοικονόμηση ενέργειας και να μην δίνουμε κίνητρα σε ΑΠΕ. Η πρώτη κυβέρνηση η οποία έκανε πράξη την πράσινη ενέργεια ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Και τότε κάποιοι μας κατηγορούσαν για πράσινα άλογα. Όταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έδωσε άδειες φωτοβολταϊκών σε αγρότες με διπλή στόχευση για να υπάρχει εξοικονόμηση και ενέργεια μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά να υπάρχει και ένα εξτρά εισόδημα στους αγρότες για να στηριχθεί και ο πρωτογενής τομέας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε να δίνονται τεράστιες εκτάσεις, πολύ εύκολα άδειες στις μεγάλες εταιρείες ενέργειας, στις μεγάλες επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να έχει ανταποδοτικά ωφέλη στην κοινωνία. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι θα πρέπει να υπάρξουν στήριξη, να υπάρξει κίνητρα εξοικονόμησης και όχι επιδοματική εξάρτηση. Η επιδοματική εξάρτηση έχει καθαρά πολιτικό όφελος. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε, ο Έλληνας πολίτης να ζει και να καταλαβαίνει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει και η κυβέρνηση, αλλά από εκεί και πέρα και η κυβέρνηση να αντιλαμβάνει τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης. Θα το πάρω ένα από τώρα εγώ, Χάκη, και θα ξεκινήσω από τον κύριο Κοντάκη. Όταν μιλάτε για πράσινη ανάπτυξη και για ΑΠΕ, μου ήρθε στο μυαλό η επίσκεψη Παπανδρέου του 2011 στη Σαμοθράκη, όπου η Σαμοθράκη θα ήταν το πρώτο πράσινο νησί, όπου θα είχε ανεξάρτητη ενέργεια και θα ήταν αυτόνομο νησί, και δεν έγινε τίποτα και δεν προχώρησε και ήταν μια εξαγγελία που δεν προχώρησε δυστυχώς, όπως δεν προχωράνε οι περισσότερες εξαγγελίες που έρχονται και κάνουν εδώ οι κατά καιρούς πολιτικοί αρχηγοί, είτε κυβέρνησης είτε αντιπολίτευσης. Συγγνώμη, είπατε 2011. Νομίζω ότι λίγο καιρό μετά ο Γιώργος Παπανδρέου δεν ήταν πλέον πρωθυπουργός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι, δεν έχει συνέχεια είτε το κράτος είτε για μένα τουλάχιστον. Απευθυνθείτε, ήταν μια εξαγγελία. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτούς που ανέλαβαν την διοίκηση του κράτους. Θα πρέπει να προχωράνε. Από εκεί και πέρα, κύριε Μαλτέζο, και εσείς είπατε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά από ό,τι θυμάμαι και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, παρόλο που υπήρχαν και τότε ζητήματα για να κατεβεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο, και αυτό δεν έγινε. Οπότε και εκείνη την εποχή πληρώσαμε πάλι το πετρέλαιο σε αρκετά ακριβές τιμές. Όσο για εσάς, κύριε Κανάρη, σχετικά με αυτά που είπατε, να δεχτώ τα νούμερα και για τον τουρισμό και για όλα τα θέματα που, αυτά τα πας που πολλούς πολίτες τους ταλαιπωρούν, γιατί χρειάζεται να πάνε στους λογιστές, να πληρώσουν κάτι κοσάρικα και όλα αυτά για να πάρουν κάποια ποσά από όλα αυτά. Αλλά είπατε ότι έχουν ανεβεί και τα έσοδα, αλλά έχουν ανεβεί και οι μικρόφιλετ στην εφορία. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν ανεβεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, που σημαίνει ότι χρωστάνε τα μικρά νοικοκυριά και όχι οι μεγάλες επιχειρήσεις. Άρα εκεί εντοπίζεται μια δυσκολία. Εγώ να δεχτώ ότι τα έσοδα ανέβηκαν, αλλά εμένα με απασχολεί περισσότερο τι εισπράττει ο πολίτης. Και τώρα αυτό με το πετρέλαιο, με το αέριο, τόσα χρόνια βάλετε όλοι αέριο, γίνονται κάποια δίκτυα, χαλάνε όλοι οι δρόμοι σε όλες τις πόλεις. Και τελικά ποιος θα βάλει αέριο όταν τελικά τους λέμε να ξαναγυρίσουν στους λέβητες στη καυστήρα? Ποιος να φανταστεί πετρέλαιο ότι θα αλλάξει η ζωή μας πριν από λίγους μήνες στην Ευρώπη, έχουμε ξανά πόλεμο. Ποιος θα το περίμενε? Κύριε Κανάλη, ξέρετε κάτι όμως. Βγήκαν 15 εξοικονομώ και λέγατε στους πολίτες, βάλετε ας πούμε αντλίες θερμότητες. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και λέει ότι όποιος κάνει περισσότερες από 500 κιλοβατόρες τον μήνα Οκτώβριο θα την πληρώσει ακριβότερα την κιλοβατόρα. Άρα τα νοικοκυριά αυτά πώς θα ζεσταθούν? Και επίσης, τι γίνεται με τις επιχειρήσεις όπου η κυβέρνηση υποστηρίζει και ορθώς κάνει φυσικά τα οικιακά τιμολόγια με πολύ μικρότερα ποσά, όμως υποστηρίζει τα επαγγελματικά, τα επιχειρηματικά, με αποτέλεσμα, όπως είπε και ο Μενέλλας Μαλτέζος νωρίτερα, να υπάρχουν επιχειρήσεις που είτε αύριο το πρωί δεν θα έχουν ρεύμα, άρα θα κλείσουν, είτε θα κλείσουν πριν τους κόψουν το ρεύμα για να γλιτώσουν και από το ρεζιλίκι. Σας απαντήσω. Απαντήσω γρήγορα στην ερώτησή σας και μετά θέλω να κάνω κάποιες σημειώσεις σε αυτά που είπε ο κύριος Μαλτέζος νωρίτερα. Μην ξεχνάμε ότι τα καταστήματα, οι εμπορικές επιχειρήσεις στηρίζονται πολλαπλά. Πήραν επιστρεπτέα, πήραν και άλλα πακέτα, άλλες. Δεν πήραν όλοι. Αυτοί που κάνανε έτσι, προφανώς. Δεν πήραν όλοι. Κάποιοι πήραν και επιστρεπτέα και πρέπει να πληρώσουν υποχρεώσεις. Κάνανε πληρωμή υποχρεώσεων, αλλά αυτό τους διευκόλυνε. Όπως τους διευκόλυνε μέσα στην πανδημία με πάρα πολλές δράσεις που έκανε και η κυβέρνηση. Ότι πρέπει τώρα να τους τιμωρήσουμε. Όχι, όχι, την σε καμία ενέργεια. Περίπτωση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, να με αφήσετε να ολοκληρώσω, ότι το νοικοκυριό δεν στηρίχθηκε αλλιώς. Γι' αυτό και η στήριξη στο νοικοκυριό είναι μεγαλύτερη από ό,τι στην επιχείρηση. Η επιχείρηση έχει λάβει και άλλα λεφτά. Και αυτό νομίζω δεν πρέπει να το υποτιμούμε. Επιστρεπτές, έτσι. Ναι, μα κάποια στιγμή πρέπει να πληρωθούν. Επιστρεπτές, το λέει και ο τίτλος.
τους. Δεν είναι λεφτά που τα δωρήσαμε. Έχει καταλάβει οι απλοί πολίτες που, που δεν έχουν επιχείρηση, πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις πήραν χρήματα τα οποία δεν τα επιστρέφουν. Δεν έχουν καταλάβει τον τίτλο επιστρεπτές. Είναι ξεκάθαρο νομίζω ότι κάποια στιγμή θα επιστρέφουν και μάλιστα επιστρέπονται κουρεμένες. Δεν είναι όλο το ποσό, ήδη έγινε κάποιο. Άρα γι' αυτό επιδοτείται λιγότερο η επιχειρηματικότητα. Όχι. Όταν έχεις ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό και πρέπει να αποφασίσεις πού θα κατευθύνεις ένα μεγαλύτερο κομμάτι από το διαθέσιμο προϋπολογισμό σου, επιλέξαμε να τον κατευθύνουμε προς το νοικοκυριό. Ξέρουμε τώρα τι γίνεται τελικά με τα υπερκέρδη, σε τι ποσοστό είναι και ποιο από αυτό το ποσοστό είναι. Τα υπερκέρδη δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν. Χάνονται κάπως μέσα στους ισολογισμούς των εταιριών. Σε ποιο σημείο θα προσπαθήσεις να τα προσδιορίσεις. Γι' αυτό αυτό που έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα δεν είναι αμεληταίο. Έχουμε εντοπίσει κάποια χρήματα, τα προσδιορίσαμε και βάσει αυτών έχουμε δώσει μια ισχυρή ενίσχυση σε όλα τα νοικοκυριά μέσω της επιδότησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Επιτρέψτε μου όμως να απαντήσω, γιατί αυτή η ιστορία που ζούμε, σαφώς, είναι μια ιστορία που δεν την περίμενε κανείς. Βρεθήκαμε μπροστά λοιπόν σε ένα πόλεμο ο οποίος έφερε ένα ντόμινο εξελίξεων μέσα στο οποίο ήταν και η ενεργειακή κρίση. Η ενεργειακή κρίση όμως έχει παλαιότερη ρίζα. Ξεκινάει από τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το μοντέλο Target που ψηφίστηκε σε όλη την Ευρώπη για να λειτουργήσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να γίνεται η αγορά της ενέργειας και του μείγματος κάθε χώρας, λοιπόν, στην Ελλάδα έμεινε τελείως ανώριμο με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν ευνόησε καθόλου την αγορά προθεσμιακών συμβολέων και άρα τη μετακύληση του ρίσκου μιας ενδεχόμενης αύξησης της ενέργειας στην εταιρεία που παρέχει την ενέργεια, αλλά το μετακύλησε όλο στον καταναλωτή, γιατί δεν έβαλε καθόλου τα προθεσμιακά στο δικό μας μείγμα, στον τρόπο που επιλέγεται πώς θα παραχθεί η ενέργεια. Και έτσι τώρα βρεθήκαμε με την κολοσιαία αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου, το οποίο όντως είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του μείγματος στη δική μας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, να έχουμε αυτές τις αυξήσεις. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Και ένα τελευταίο, σχετικά με την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η Ισπανία και η Πορτογαλία γνωρίζει πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επιμένει να λέει αυτό το ψέμα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν είναι διασυνδεμένη με το δίκτυο της υπόλοιπης Ευρώπης. Δεν παίρνει την ενέργειά της από εκεί που την παίρνουμε και εμείς και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στο TTF δηλαδή της Ολλανδίας, και γι' αυτό οι τιμές τους εκεί είναι διαφορετικές και πολύ πιο χαμηλές. Έχουν αυτή την τύχη, την οποία στη δεδομένη στιγμή την εκμεταλλεύονται. Τώρα. Κανονικά θα πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά επειδή θα αλλάξουμε αντικείμενο μετά τις διαφημίσεις. Για ένα σχόλιο όμως εδώ. Γιατί... ένα λεπτό. Θα παρακαλέσουμε να μας δώσετε 7-8 λεπτά πριν τις διαφημίσεις. Τα έχουμε. Τα έχουμε. Τα πήρα μόνος μου. Λοιπόν, κάντε το σχόλιο και μετά θα πω. Επειδή για όλα που έχει, τα δεινά που έχει η χώρα, για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Το χρηματιστήριο ενέργειας. Θέλω όμως γρήγορα. Κύριε Κανάρη, ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 επί υπουργείας του κυρίου Χατζηδάκη. Είμαστε η μοναδική χώρα στην οποία το 100% της παραγόμενης ενέργειας περνάει μέσα από το χρηματιστήριο. Έχουμε μια πολύ ρηχή αγορά, επειδή είναι ευρωπαϊκή οδηγία το Target Model, δεν είναι ευρωπαϊκή. Ποιος το θέσπισε στην Ελλάδα? Εμείς το θεσπίσαμε. Εμείς το θεσπίσαμε, αλλά δεν το βάλαμε. Χρησιμοποιούσαμε εμείς τα νόμια. Με ένα άλλο τρόπο, ο οποίος δεν επί 5 χρόνια που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, 4,5 χρόνια, δεν ανέβηκε ούτε ένα ευρώ η κιλοβατόρα. Αντίθετα, μειώθηκε. Και το πρώτο, που κάνατε. Υποδεκαπλάσια. Το πρώτο που κάνατε ήταν να στήσετε ένα ολόκληρο σοου με τον κύριο Χατζηδάκη, τον Αύγουστο του 2019, ότι η ΔΕΗ είναι υποπτώχευση. Ήτανε. Βάλατε αύξηση τέτοια που ακυρώσατε τη μείωση του ΦΠΑ από το 13 στο 6, και αυτό φυσικά ακολούθησαν και οι φίλοι, οι υπόλοιποι υπάροχοι, έτσι, και άρχισε το παιχνίδι από τότε. Φτάσατε τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο του 2021, χωρίς να πείτε ούτε μια κουβέντα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και σε μια νύχτα στα Μουλοχτά ξεπουλήσατε το 17% της ΔΕΗ με αύξηση κεφαλαίου, πληρώνοντας ο ελληνικός λαός 120 εκατομμύρια για να διατηρήσει το 34%. Τελεία. Το κράτος το οποίο παραχωρήσατε στο ΤΑΙΠΕΔ, εσείς, στο υπερταμείο. Κύριε Αρχοντάκη, και μετά να πω και αυτό. Να υπενθυμίσω στον κύριο Μαλτέζο ότι η απόφαση για το χρηματιστήριο ενέργειας πάρθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Σταθάκης, αυτός έκανε την εισήγηση στη Βουλή.
και φτάσαμε αυτή τη στιγμή, να μην μπορούμε να ελέγξουμε τις τιμές οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Δύση. Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Συγγνώμη, δεν σας διάκοψα. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σας διάκοψα. Μου φαίνεται ξεχνάτε και οι δύο ότι είστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει κάποια πράγματα να εφαρμόσετε. Γιατί το μαχαίρι, συγγνώμη, δεν είναι αυτό. Νομίζω δεν διάκοψα κανένα. Δεν σου είπα αυτό. Λέω ότι εδώ μιλάνε με τέτοιο τρόπο. Με τέτοιο τρόπο μιλάνε, οι οποίοι θα αρέσει και κοιτάνε να παίξουν. Αν με επιτρέπετε. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε όμως και στον κύριο Κανάρη ότι υπήρξε μια βίαιη απολιγνητοποίηση της χώρας μας. Με σκοπό να περάσουμε στην πράσινη ανάπτυξη, φόρεσαν, ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ, το συνέχισε η Νέα Δημοκρατία, φόρεσαν ένα πράσινο μανδύα για να μας πείσουν ότι θέλουν να φέρουν την πράσινη ανάπτυξη. Έφεραν το αέριο, χωρίς αυτό να είναι απαιτήσει, ενώ το πρόγραμμα έπρεπε να τις απολιγνητοποιήσει, να ολοκληρωθεί το 30 και εμείς από το 21 το έχουμε ολοκληρώσει και αυτή τη στιγμή βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους καταστάσεις, χωρίς να έχουμε προβλέψει το περιβάλλον. Τώρα, υπάρχει σήμερα η μέτρηση της μέτρων ανάλυσης, η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, η οποία βγήκε πριν από λίγο, καθώς μπαίναμε στο στούντιο, που δίνει μια τεράστια διαφορά, κύριε Μαλτέζο, της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ και δίνει ένα εκπληκτικό ποσοστό, κατά την άποψή μου, στο ΠΑΣΟΚ. Δίνει μια διαφορά 10,4% της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και δίνει και ένα 15% στο ΠΑΣΟΚ, που νομίζω τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο ποσοστό. Και εδώ τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αλλά γρήγορα θα μου απαντήσετε, μου το υπόσχεστε, πώς γίνεται τη στιγμή που γυρνάμε από τη ΔΕΘ, δηλαδή που έχουν ανοίξει όλα τα κόμματα τα οικονομικά τους χαρτιά. Ουσιαστικά το προεκλογικό τους πρόγραμμα. Το προεκλογικό τους πρόγραμμα. Τη στιγμή που έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη να χτυπά τη Νέα Δημοκρατία με το θέμα των υποκλοπών και τον ΣΥΡΙΖΑ να αναλύει με πολύ μεγάλη πειθό τον κύριο Τσίπρα στη ΔΕΘ το οικονομικό πρόγραμμα, να βλέπουμε αυτή τη διαφορά. Το 10,4 είναι μια πολύ μεγάλη διευρυμένη διαφορά και το 15 είναι ένα πολύ καλό νούμερο για το ΠΑΣΟΚ. Κύριε Σταυρίδη, δεν είναι πρώτη φορά που όσο στριμώχνει το κύριο Μητσοτάκης διευρύνει τη διαφορά. Αλλά είναι στημένο. Σήμερα είναι η κυρία Γιούροβα εδώ πέρα για το θέμα των υποκλοπών, που θα λογοδοτήσουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κάναν και τη διεθνώς τη χώρα ρεζίλη. Ούτε ΣΥΡΙΖΑϊκό φύλλο είναι ούτε το Πολίτικο, ούτε η New York Times, ούτε η Financial Times, οι οποίοι ασχολήθηκαν με τα έργα και τις ημέρες της νέας του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί αυτός ήταν πολιτικός προϊστάμενος της ΕΥΠ που έκανε την υποκλοπή. Η δημοσκόπηση είναι ψεύτικη. Εγώ δεν λέω ότι είναι ψεύτικη. Θα την λαμβάνουμε υπόψη, αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την Opinion Poll που πήρε 2,5 δισεκατομμυριάκια αναθέσεις και ευλογεί τα γένια της Νέας Δημοκρατίας. Όταν δεν μας αρέσει κάτι, πάντα λέμε ότι... Όχι, δεν λέμε, δεν το λέω αυτό. Εμείς λαμβάνουμε, είναι εργαλεία, τα λαμβάνουμε υπόψη όλα, υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Να απαντήσω σε αυτό. Υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά όλων των δημοσκοπήσεων, αλλά μην ξεχνάτε, η ιστορία κοντά είναι. Έτσι. Και το 15 και το 2000, το Σεπτέμβριο του 2015 και το 2019 μας έδιναν 22, 24%, 32%. Ας απολογηθούν δηλαδή αυτοί οι οποίοι κάνουν τις δημοσκοπήσεις, γιατί πέφτουν τόσο πολύ έξω, τουλάχιστον ως προς το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μαλτέζο, παραμένω σε εσάς, αλλά θέλω να μου πείτε, δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι βλέπετε τέτοια νούμερα? Μήπως και κάτι υπάρχει λάθος στην πολιτική σας? Εμείς κάνουμε τον γκάλο μέσα στην κοινωνία. Εγώ περπατάω σε όλο τον Εύρο και σε όλη την Ελλάδα, μιλάω με κόσμο. Υπάρχει μια γενικότερη δυσαρέσκεια απέναντι στις εφαρμοζόμενες πολιτικές, οι οποίες είναι για να αρχίσει, υπάρχει. Αυτό τώρα το πότε θα μετουσιωθεί και με ποιο τρόπο, να πούμε, είναι στο δικό μας χέρι αυτή τη δυσαρέσκεια να τη μετατρέψουμε και να την κάνουμε πολιτικό κεφάλαιο και να αναδειχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές για να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση. Στις επόμενες ή στις μεθεπόμενες? Εμείς, στόχος μας είναι για τις επόμενες εκλογές να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα αναλυτικότατο, όπως το είπατε, με 6 άξονες στην διεθνή Θεσσαλονίκη. Έτσι, στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα θα συζητηθεί και αυτό θα είναι μια βάση για να σχηματιστεί ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Σχετικά με αυτό που είπε ο κ. Μαλτέζος, γιατί πάνε από την πρώτη εκλογική ενημέρωση, είναι πρώτο κόμμα. Το θέμα των υποκλοπών έφερε πιο κοντά το ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ.
απομάκρυνε τη Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ, που οι περισσότεροι πολίτες λέγανε ότι ήταν πιο πιθανό. Oh, κράτα το αυτό, γιατί μετά τις διαφημίσεις. Συγγνώμη. Δίνει η δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης ένα ιστορικό. Το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι αν αύριο ή την Κυριακή γινόταν εκλογές, θα κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία. Αυτή την παράσταση θα συνήθιζε. Αυτό μήπως όμως σας αφήνει, κύριε Κανάρη, ένα καλάμι δίπλα, ώστε να λειτουργήσει η Νέα Δημοκρατία όχι τόσο κοντά στον πολίτη, αλλά πιο πολύ κοντά στα συμφέροντα που λέει ο κύριος Μαλτέζος. Απαντώ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα, όλες οι δημοσκοπήσεις που έλαβαν χώρα στη χώρα, στην Ελλάδα, το τελευταίο διάστημα, μετά το καλοκαίρι, δίνουν μια διαφορά της τάξης από 7 μονάδες μέχρι 10,5, που είναι τώρα η μεγαλύτερη όντως που δόθηκε. Ακόμα και η δημοσκόπηση που έγινε για την εφημερίδα των συνταχτών, που είναι φύλλα προσκύμενη στο ΣΥΡΙΖΑ, έπιασε μια διαφορά σχεδόν 7 μονάδες. Άρα, το να αμφισβητούν διαρκώς επιχειρήσεις και εταιρείες οι οποίες ακολουθούν μια επιστημονική μέθοδο, έχουν πληθυσμό από τον οποίο παίρνουν αντιπροσωπευτικό δείγμα και βάσει αυτού σταθμίζουν όλο το ιστορικό τους, γιατί και εμένα αυτή είναι η επιστήμη και να το πω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, και βγάζουν τα αποτελέσματα γιατί απλά δεν τους αρέσει και να σπηλώνουν ένα ολόκληρο κλάδο, για μένα είναι εξωφρενικό. Όταν μάλιστα ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρός του έχει συνεργασία με κάποιες από αυτές τις εταιρείες για να παίρνει τις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις καθημερινά και να βλέπει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που τον έχουν σε όλες τις κατηγορίες πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα, σταματήστε αυτή την ιστορία με τις δημοσκοπήσεις. Είναι όντως μια εικόνα της στιγμής, έτσι, μια πολύ χρήσιμη εικόνα όμως, και ειδικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία ευαθύνουν στις προτιμήσεις που έχει το εκλογικό σώμα τη στιγμή που μετρώνται. Αλλά βλέπουμε τις τάσεις στη στατιστική επιστήμη και οι τάσεις δείχνουν κάτι. Ποτέ δεν υπήρξε κυβέρνηση, πόσο μάλλον μια κυβέρνηση που αντιμετώπισε τόσες επάλληλες κρίσεις και τις χειρίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πιστεύω πάρα πολύ καλά, να είναι μπροστά από το δεύτερο κόμμα. Και αν υπάρχει σε αυτό αντίθεση, να μου το πει κάποιος. Το θέμα βέβαια είναι ότι πάμε σε εκλογές με απλή αναλογική. Σαφέστατα. Κύριε Χοντάκη, το 15% σας χαροποιεί? Αυτό που μας χαροποιεί περισσότερο είναι η ανταπόκριση από τον κόσμο. Γιατί καθημερινά στελέχη της παράταξής μας περπατάνε σε όλον, κατά μήκος όλης της Ελλάδας, και βλέπουν ότι υπάρχει ανταπόκριση. Σίγουρα το 15% το οποίο μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις είναι κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι εντός των στόχων μας. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν εμφανίστηκε τώρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κίνημα λαού, είναι ένα κόμμα το οποίο ανέκαθεν και από την ίδρυσή του ήταν ένα κόμμα το οποίο ήρθε εδώ για να κυβερνήσει. Ταβάνι δεν υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ. Θα πρέπει αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας όλοι. Οπότε την επόμενη μέρα, καλό θα είναι όλοι να καταλάβουμε. Την επόμενη μέρα των εκλογών. Σωστά. Την επόμενη μέρα των εκλογών θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι ο ρυθμιστής των αποφάσεων για τη χώρα. Ναι, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι δεν θα συνεργαστεί με κανέναν. Αλλά τι ρυθμιστής θα είναι? Θα είναι ρυθμιστής. Δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε πει ότι δεν θα συνεργαστούμε με κανέναν. Και νομίζω ότι η πορεία μας από την ίδρυσή μας μέχρι και σήμερα αποδεικνύει ότι όποτε χρειάζεται η χώρα, βάζουμε πλάτη. Θα πείτε εμείς, στην κυβέρνηση, εμείς αυτό το οποίο, εμείς αυτό το οποίο έχουμε πει, και θα το δείτε και στο επόμενο διάστημα που θα γίνει μια εθνική συνδιάσκεψη για το πώς θα προχωρήσουμε στις εκλογές. Εκεί θα αποφασιστούν οι κόκκινες γραμμές, οι οποίες δεν πρόκειται να τις, πατήσουμε. Άρα λοιπόν υπάρχει πιθανότητα συνεργασίας είτε με το ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα, είτε με τη Νέα Δημοκρατία? Αν υπάρχει κάποιος εταίρος, μια σύμπραξη δυνάμεων, η οποία μπορεί να δεχτεί τους όρους τους οποίους εμείς θα θέσουμε, μπορούμε να είμαστε εδώ και να συζητήσουμε. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι απαραίτητα ο αρχηγός του πρώτου κόμματος πρέπει να είναι και πρωθυπουργός. Αν δεν βγει, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, ενδεχομένως και από τη δεύτερη, αν προχωρήσουμε σε δεύτερες εκλογές, το ΠΑΣΟΚ θα είναι, πιστέψτε με, ο ρυθμιστής για την επόμενη μέρα. Ακριβώς αυτό. Σίγουρα δεν θα είστε το πρώτο κόμμα, δηλαδή το μόνο που μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι δεν θα είστε το πρώτο κόμμα. Οπότε το να το θέτετε. Σίγουρα θα είμαστε ο ρυθμιστής όμως. Ναι, το ότι θα είστε ρυθμιστής είναι λίγο εκβιαστικό, και να λέτε ότι δεν θα είναι και πρωθυπουργός απαραίτητα αυτός που θα είναι ο πρώτος στις εκλογές. Ναι, γιατί αν έχεις μια Νέα Δημοκρατία με 35%. Δηλαδή είναι κάτι. Ο λαός θα επιλέξει κάποιον για πρωθυπουργό, στηρίζοντας ένα οποιοδήποτε κόμμα. Όταν εσείς λέτε ότι εμείς δεν θα τον δεχτούμε για να φτιάξουμε μια κυβέρνηση, και όταν υπάρχουν κρίσιμα θέματα στην Ελλάδα που πρέπει να διαχειριστούν και να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Σε όλη την Ευρώπη,
όταν υπάρχουν συνεργασίες και σύμπραξη δυνάμεων, πάντα οι συνεργασίες και οι συζητήσεις γίνονται αφού τελειώσουν οι εκλογές. Προγραμματικά και όχι πριν τις εκλογές. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα. Ο λαός θα δώσει την εντολή για το πώς θα κινηθεί η χώρα μετά τις εκλογές και βάσει αυτών των επιλογών και των αποφάσεων θα αποφασίσουμε και θα κινηθούμε και εμείς. Για να έχουμε και εμείς δουλειά την επόμενη μέρα όμως, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, έχει φουντώσει κουβέντα, αλλά επιστρέφουμε εδώ πίσω στην εκπομπή. Εξελίξεις ζωντανά στην Δέλτα Τηλεόραση. Σήμερα, Πέμπτη, κυρίες και κύριοι, 29 Σεπτεμβρίου, η πρώτη εκπομπή αυτής της τηλεοπτικής περίοδου. Νομίζω ότι αγγίξαμε αρκετά και το θέμα της οικονομίας και της ενέργειας. Πάμε τώρα λίγο να δούμε τα ελληνοτουρκικά και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Η τελευταία είδηση που ήρθε είναι ότι επιμένουν οι Τούρκοι πως θα αναπτύξουμε περισσότερες δυνάμεις στην κατεχόμενη Κύπρο. Γκρινιάζουν τις τελευταίες μέρες η τουρκική πλευρά ότι έχουν μετακινηθεί δυνάμεις στα ελληνικά νησιά. Και το ερώτημα, κύριε Κανάρη, ξεκινώ πάντα τον κύριο Κανάρη, γιατί είναι το κυβερνό κόμμα, είναι ότι πρέπει να ρωτάμε την τουρκική κυβέρνηση για το πώς θα κινηθούμε εντός της ελληνικής επικράτειας. Πρέπει να παίρνουμε την άδεια είτε της τουρκικής κυβέρνησης είτε της Αμερικανικής Προεδρίας. Τι ακριβώς εννοεί η Τουρκία? Το προβλέπει κάποια σύμβαση αυτό για να το κάνουμε? Ασφαλώς και όχι. Η απάντηση ξεκάθαρη. Η Ελλάδα έχει πλήρη κυριαρχία στο έδαφος της και θα κάνει ό,τι ακριβώς ό,τι θέλει εκείνη. Τα οχήματα που μετακινήσαμε στα νησιά μας είναι μέσα στα πλαίσια του rotation που γίνεται. Φύγανε κάποια οχήματα για την Ουκρανία στην ενίσχυση που στέλνουμε στους Ουκρανούς και αυτά αντικαταστάθηκαν από τα καινούργια οχήματα που μας παραχώρησαν οι Αμερικανοί. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ξέρετε πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η επιθετικότητα της Τουρκίας, η πρώτη έκφαση αυτής της επιθετικότητας ήταν η υβριδική επίθεση εδώ, σε εμάς, στον Εύρο, πάνω στις Καστανιές, το 2020. Και κατόπιν όλη η ιστορία του καλοκαιριού του 2020, όπου η Τουρκία συνεχώς προκαλούσε, βγάζοντας διάφορα πλοία σε διεθνή ύδατα, προσπαθώντας όμως να πλησιάσει τα δικά μας χωρικά ύδατα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν κατευθείαν αντιμετώπισε το θέμα με πυγμή και όπως έπρεπε. Και στον Εύρο αποκρούσαμε την επίθεση και διεθνοποιήσαμε το θέμα, φέραμε όλη την ευρωπαϊκή ηγεσία εδώ να δει και να καταλάβει ότι η εσχατιά ίσως για αυτούς, ο Εύρος, είναι όμως το ευρωπαϊκό σύνορο, είναι το σύνορο της Ευρώπης με τις λοιπές χώρες οι οποίες προσπαθούν να γίνουν Ευρώπη και θέλουν να έρθουν εδώ. Και ο Πρωθυπουργός αποφάσισε και προχώρησε πάρα πολλές σε συνεργασία φυσικά με τα στρατιωτικά επιτελεία, ενίσχυση όλων των κλάδων και της αεροπορίας με τα Ραφάλ και με τα F-35 που σε λίγο καιρό θα προχωρήσει και αυτή η διαδικασία, ενίσχυσε το ναυτικό με την αγορά των φρεγατών και ενισχύει φυσικά και το στρατό ξηράς με όλα αυτά τα οχήματα που προείπαμε. Έκανε όλες αυτές τις κινήσεις, έδειξε εθνικά υπεύθυνος και μίλησε μάλιστα σήμερα στην παράδοση της Τροπιλάκα του και είπε το ξεκάθαρο: τα δικά μας σύνορα δεν είναι γκρίζα, είναι γαλάζια σύνορα. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι γαλάζια γιατί η Ελλάδα έχει πλήρη κυριαρχία σε όλα της το έδαφος, τα ύδατα και τον αέρα. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανένα. Ούτε κάποιος θα μας πει πού θα στείλουμε τα αεροπλάνα μας, τα πλοία μας και το στρατό μας. Ξεκάθαρα πράγματα. Το έκανε λοιπόν γιατί αυτό. Όμως η Τουρκία μιλά για νησιά που. Η Τουρκία έχει τη δική της ατζέντα. Μεταφράζει με κάποιο δικό της τρόπο τη συνθήκη της Λοζάνης, προφανώς λάθος. Δεν θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι σε ένα κράτος το οποίο έχει κάζους μπέλι εναντίον μας, δηλαδή απειλεί με πόλεμο ξεκάθαρα. Το έχει διακηρύξει ότι είμαστε σε κατάσταση πολέμου με την Ελλάδα από τη στιγμή που θα ασκήσει κυριαρχικά τις δικαιώματα, να επεκτείνει δηλαδή τα ναυτικά μας ύδατα στα 12 μίλια. Και το τελευταίο διάστημα, κάποιοι λένε ότι γίνεται για τις εκλογές της Τουρκίας, εγώ δεν συμφωνώ, είναι μια παγιωμένη πολιτική της Τουρκίας, η οποία θα εξυπηρετείται από όποιον και να είναι πρόεδρος της Τουρκίας. Το βλέπουμε γιατί αυτοί που είναι πίσω από τον κύριο Ερντογάν είναι ακόμα χειρότεροι. Πιστεύετε. Αυτό δεν έχει καταφέρει να κάνει η Ελλάδα. Αυτό δεν έχει καταφέρει να κάνει η Ελλάδα. Αυτό που ακριβώς που είπε τώρα. Η Ελλάδα, με συγχωρείτε. Ότι έχει μια εθνική γραμμή η Τουρκία. Το ίδιο έχουμε και εμείς. Επιτρέψτε μου. Δεν το βλέπουμε. Όχι μετά, αλλά θα σας πω τι κάνει όμως η δική μας κυβέρνηση. Τι έκανε. Έβγαλε τους χάρτες, τους μοίρασε παντού. Είναι πολύ πιο εύκολο να πείσεις κάποιον που δεν ξέρει ακριβώς την κατάσταση με κάποιους χάρτες που δείχνουν την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Εντάθηκε. Έκανε, με συγχωρείτε, war room
με έναν διπλωμάτη επικεφαλή. Προχθές ετοιμάστηκε αυτή η πρωτοβουλία και να ξεκινήσει, έτσι ώστε να απαντήσει σε όλη την προπαγάνδα που ασκεί η Τουρκία, την επικοινωνιακή προπαγάνδα σε διεθνή μέσα, μέρος της οποίας είναι και οι επιθέσεις με τους μετανάστες, όχι επιθέσεις, το weaponize που λέμε, δηλαδή το χρησιμοποιούν ως όπλα δυστυχείς ανθρώπους, τους στέλνουν πάνω στα δικά μας σύνορα να περάσουν για να μας δείξουν ότι είμαστε ένα κράτος το οποίο σκοτώνει και πνίγει ανθρώπους. Ούτε πνίγουμε, ούτε σκοτώνουμε ανθρώπους. Διασώζουμε ανθρώπους διαρκώς. Εντάθηκε η κρίση ή η ένταση με την Τουρκία με το που έφυγε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από την Κωνσταντινούπολη και πήγε στην Αμερική. Συνέβη κάτι στην Κωνσταντινούπολη. Υπόθηκε κάτι το οποίο αναιρέθηκε. Δεν νομίζω ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Αυτό που συνέβη είναι ότι ο κύριος Ερντογάν διαπίστωσε ότι δεν έχει απέναντί του έναν πρωθυπουργό ο οποίος είναι πιο δεκτικός στις ορέξεις του, αλλά ένα πρωθυπουργό ο οποίος αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει σύνορα και θα τα προστατεύσει, ότι η Ελλάδα έχει εθνική κυριαρχία και δεν την παραχωρεί πουθενά. Μία είναι η διαφορά μας, μπορούμε να πάμε στη Χάγη για αυτή, σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα και τέλος, τίποτα άλλο. Ο κύριος Ερντογάν προσπαθεί να τσουβαλιάσει πάρα πολλά ζητήματα, το οποίο είναι η διαφορά του εθνικού εναέριου χώρου 6 με 10 ναυτικά μίλια στον αέρα, να κάνει αυτό που λέτε για τη συνθήκη της Λοζάνης, δηλαδή να την ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο και να λέει αν είναι δυνατόν. Λέει ξεκάθαρα η συνθήκη ότι ό,τι είναι πέρα από τα 3 ναυτικά μίλια είναι ελληνικό. Και έρχεται ο άνθρωπος και λέει ότι όχι, αυτό δεν ισχύει. Κάνουν, ας πούμε, διεκδικήσεις μέχρι και για την Κρήτη. Yeah. Διεκδικούν και τα Δωδεκάνησα τα οποία είναι εκτός Λοζάνης. Με τον ίδιο σκεπτικό. Όμως στη Χάγη θέλει να τα πάει όλα αυτά τα θέματα. Όχι να πάει και εμείς δεν θα δεχτούμε. Είναι απλό. Δεν θα πάμε με ένα τσουβάλι ετοιμάτων των Τούρκων. Θα μας υποχρεώσουν κάποια στιγμή να καθίσουμε σε αυτό το τραπέζι και να τα συζητήσουμε. Όχι, χωρίς ατζέντα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, η ατζέντα θα προσυμφωνηθεί. Θα κάνουμε προσφυγή για συγκεκριμένα ζητήματα που θα συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές. Δεν θα γίνει μόνο από τη μία πλευρά. Το χειρίζεται καλά, κύριε Μαλτέζη. Καταρχήν, να πούμε ότι υποχρέωση και δικαίωμα κάθε χώρας είναι να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την εδαφική της ακεραιότητα. Έχουμε, ο κύριος Μητσοτάκης πήγε το Μάρτι στην Κωνσταντινούπολη και μας είπε ότι θα περάσουμε ένα πολύ όμορφο καλοκαίρι. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Δεν ξέρω τι διεμήφθη μεταξύ του κυρίου Πρωθυπουργού και του κυρίου Ερντογάν. Από εκεί και πέρα εγώ να κάνω μερικές επισημάνσεις στον τρόπο που χειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία αυτά τα ζητήματα, στα οποία θα πρέπει να υπάρχει ομοψυχία όλων των δυνάμεων και καλό θα είναι ο κύριος Μητσοτάκης να μην ασκεί ιδιωτική εξωτερική πολιτική. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνει και να αποφασίζει τον χ εξοπλισμό χωρίς να ενημερώνει ούτε καν τα επιτελεία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και ας το αμφισβητήσει ο κύριος Κανάρης. Είναι τυχησέα για να αποφασιστούν οι εξοπλισμοί. Δεν υπήρχαν. Το μάθανε την ώρα που ταξίδευε. Και για τα F-35 και τη δεύτερη παρτίδα του Ραφάλ. Εκεί κάναμε απλά letter of interest, τίποτα περισσότερο. Εκεί εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσαμε και τα Ραφάλ τα 18 και τις φρεγάτες. Αλλά εγώ. Πού τις ψηφίσατε, δεν νομίζω ότι ψηφίσατε. Τις φρεγάτες και τα Ραφάλ τα ψηφίσαμε τα 18. Δεν ψηφίσαμε τα 6 και έχουμε τις ενστάσεις μας για τα υπόλοιπα, γιατί αυτά θα πρέπει να είναι και σύμφωνα με τις δυνατότητες της χώρας να τα αποπληρώσει μεθαύριο. Ένα. Δεν είδαμε, εγώ θέλω να επί, έχουμε και μια πολεμική βιομηχανία εδώ πέρα, στην οποία ούτε μια βίδα θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα. Όλα θα γίνουν στη Γαλλία. Γι' αυτό αυτές τις συμβάσεις, επειδή το κράτος έχει συνέχεια, εμείς, αν τυχόν θα είμαστε κυβέρνηση μεθαύριο, θα τις επαναδιαπραγματευτούμε. Στα ζητήματα τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης το 19 δεν έκανε ούτε μία αναφορά στην Κύπρο από βήματος ΟΗΕ. Στη φετινή του κουβέντα δεν μίλησε ούτε για την ΑΟΣ, ούτε για την υφαλοκρηπίδα. Και σε κάποια στιγμή, όταν το Roots Race έκανε βόλτες στα αυτά, μίλησε ότι κόκκινη, μίλησαν το Υπουργείο Εξωτερικών ότι κόκκινη γραμμή είναι τα 6 μίλια. Απεμπολίσαμε δηλαδή το δικαίωμά μας να το ασκήσουμε στα 12 στην μίλια. Και το απεμπολίσαμε, κύριε Κανάρη. Όχι βέβαια. Έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα που δεν έχουμε ασκήσει ακόμα γιατί απειλούμαστε με πόλεμο. Εμείς αυτό δεν είπαμε μόλις πριν. Λέμε, κύριε Σταυρίδη, εγώ λέω τι δηλώσεις γίνανε από τον αρχηγό, από τον επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό πάντως μέχρι από ένα κόμμα που λέει ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα είναι τώρα, πολύ. Κύριε Κανάρη, τα σύνορα, άμα σας πάω εγώ τώρα... Ο Πρόεδρος σας το είπε αυτό. Δεν το λέω εγώ.
λέω, ο κύριος Τσίπρας είπε, μπορείς να ξεχωρίσεις τα θαλάσσια σύνορα που είναι. Να πάμε μαζί από εδώ μέχρι τη Σαμοθράκη να μου υποδείξεις εσύ σε ποιο σημείο είναι τα διεθνή ύδατα που ψαρεύουν οι Τούρκοι στράτες, αν μπαίνουν στο ελληνικό ή όχι. Υπάρχουν μπορείς... κάποια σενάρια και κάποια μηχανήματα. Εγώ λέω το εξής, μπορείς διαγυμνό οφθαλμού να τα δεις αυτά τα πράγματα. Α, σοβαρά τώρα ο πρωθυπουργός της χώρας μιλά και λέει δεν έχει θάλασσα σύνορα και τώρα μου λέτε δεν γνωρίζεις που είναι η θάλασσα. Αυτές τις φθηνές αντιπαραθέσεις. Δεν είναι φθηνή αντιπαράθεση. Είναι φθηνή αντιπαράθεση. Λέω τα λεγόμενα του Προέδρου σας. Και ερωτήθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και απάντησε με ακρίβεια για αυτό το ζήτημα. Δέχτηκε ερωτήσεις και επανειλημμένα. Για μια σειρά ζητήματα επαναλαμβάνονται. Δεν βγάλατε μία ανακοίνωση για τις δηλώσεις του Ερντογάν, τις επιθετικές συνεχίσεις. Ούτε μία ανακοίνωση δεν έχει βγάλει. Έκανε τρεις δηλώσεις ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Κατρόγκαλος, και μία έβγαλε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Έβγαλε τρεις ανακοινώσεις. Δεν μπορείτε εσείς να μας αμφισβητήσετε της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα τον άκουγε στην με τη θεσμική του θέση. Δεν έκανε μία δήλωση. Λέω, γιατί εδώ πέρα τώρα μας αμφισβητεί ο κύριος Κανάρης του Πατριωτισμού να μου της αριστεράς. Εσείς πιστεύετε ότι θα διαχειριζόταν καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ τα εθνικά κόμματα? Βεβαίως θα διαχειρίστηκε καλύτερα ο ΣΥΡΙΖΑ τα αυτά. Γιατί είχε και τις συνδιασκέψεις του Νότου που δημιουργούσε συμμαχίες, είχε και τις τριμερείς και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ, και όλα αυτά εδώ πέρα δεν είδαμε να συνεχίζονται. Δεν συνεχίζονται οι τριμερείς. Αν αμφισβητείτε τη διεθνή παρουσία του Πρωθυπουργού, την οποία εκθιάζουν οι πάντες, τότε με συγχωρείτε πολύ, δεν έχουμε βάση κουβέντας εδώ. Ο άνθρωπος κάνει το καλύτερο δυνατό και είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Δεν είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς το λέτε αυτό. Εμείς το λέμε αυτό. Οι ομιλίες του δεν ήταν εξαιρετικές και στο Κογκρέσο και στον ΟΗΕ προχθές. Δεν ήταν εξαιρετικές οι ομιλίες του. Που ξέχασε να πει για τα κυριαρχικά δικαιώματα. Ξέχασε αυτό το πράγμα. Πώς ισχυρίζεστε αυτό το πράγμα? Διάβασα την ομιλία, αν το δείτε. Εντάξει, κύριε Χωράκη. Μια τελεία να βάλω για να τοποθετηθούμε κι εμείς. Όσο αφορά την τριμερή μεταξύ Ισραήλ, Αιγύπτου, Ελλάδος, νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Μπήκαν οι βάσεις για να μπορέσει η Ανατολική Μεσόγειος να ζει ειρηνικά και να υπάρχει σταθερότητα. Από εκεί και πέρα, ό,τι αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ένας διεθνής ταραξίας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Να μην δίνουμε ελαφρυντικά κανένα και ακόμα περισσότερο στην περιοχή την οποία ζούμε εμείς. Δεν μπορούν να καταλάβουν όλοι ότι εμείς βγαίνουμε στο μπαλκόνι μας και βλέπουμε απέναντι τα βουνά της Τουρκίας. Θα πρέπει σε τέτοια ζητήματα, και πάντα το Πασόκ σε τέτοιες περιπτώσεις έχει πολύ σοβαρή θέση. Κατάμε εθνική στάση σε ό,τι αφορά τα εθνικά ζητήματα. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, πριν ακόμα γίνει ως Ευρωβουλευτής, είχε να δείξει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το εμπάργκο όπλων. Ήταν ο μοναδικός Ευρωβουλευτής και στην πορεία βρέθηκαν και άλλοι και στήριξαν αυτή την προσπάθεια και πλέον έχει γίνει απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρόσφατα, σε μια συζήτηση που έγινε στο Ευρωκοινοβούλιο, που ήταν καλεσμένος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, κ. Στόλτεμπεργκ, αποκάλεσε. Είπε χαρακτηριστικά ότι ο Ερντογάν μιμείται τον Πούτιν και ο κύριος Στόλτεμπεργκ τον Πόντιο Πιλάτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ΝΑΤΟ θα πρέπει να πάρει αποφασιστικές, να πάρει αποφάσεις οι οποίες θα μπορέσουν να είναι προς όφελος της ειρήνης. Αυτός είναι ο ρόλος του. Από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι σε κάποια ζητήματα όντως, και γι' αυτό τα στηρίξαμε, όπως αφορά τον αμυντικό εξοπλισμό, τα στηρίξαμε. Δεν μπορούμε σε τέτοιες περιπτώσεις να έχουμε φθηνή αντιπαράθεση. Θα πρέπει σε τέτοια ζητήματα να υπάρχει εθνική ομοψυχία και να αφήνουμε πίσω το πολιτικό, τις πολιτικές διαφορές που ενδεχομένως έχουμε. Μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος για εθνική πολιτική στα θέματα εξωτερικής και άμυνας? Θα έπρεπε. Δεν ξέρω. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και στην εκπομπή για μια ενδεχόμενη σύσκεψη πολιτικών αρχηγών, είτε υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε από κάποιο άλλο όργανο, το οποίο δεν είναι θεσμοθετημένο προφανώς, αλλά μπορεί να υπάρξει μια δεσμευτική πολιτική. Κύριε Κανάλη, θα πιστέψω και εσάς, κύριε Χοντάκη, για τα θέματα αυτά. Παρότι αυτό που αναφέρεται ως μια συνάντηση των πολιτικών αρχηγών είναι άτυπο. Μια άτυπη συνάντηση. Άτυπο, δεν είναι, αλλά μπορεί να είναι δεσμευτικό τα γνωστά πόρτα. Τι θέλω να πω. Είναι μια ένδειξη κλιμάκωσης από την πλευρά μας, θεωρώ εγώ. Δηλαδή, το να μαζευτούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, ενώ δεν υπάρχει ακόμα κάτι στο πεδίο που να μας ανησυχεί τόσο και να πούμε ότι είμαστε όλοι εδώ. Υπάρχει από όλες αυτές τις ακούστε με. Εμείς έχουμε επιλέξει ως πολιτικοί μας να μην κλιμακώνουμε.
Εμείς προσπαθούμε, και αυτό απευθύνει και ο Πρωθυπουργός πάντοτε. Απευθύνθηκε και στον τουρκικό λαό, απευθύνθηκε σε όλους που μπορούν να ξεφύγουν τέλος πάντων από όλη την προπαγάνδα που επικρατεί στο γειτονικό κράτος και να σκεφτούν ότι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Η Ελλάδα δεν έχει επιθετικές βλέψεις στην Τουρκία. Άρα εμείς από τη δική μας πλευρά πάντοτε είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Ελάτε να συζητήσουμε, να λύσουμε. Εγώ δεν λέω πώς θα χειριστούμε τη συγκεκριμένη. Αυτό λέω. Θεωρώ λοιπόν ότι το να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο θα σας θυμίσω, τις τελευταίες φορές που συνεκλήθη ήταν στα χρόνια του μνημονίου, όταν ήταν να ψηφιστούν διάφορες, το τελευταίο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και όλη αυτή η δύσκολη κατάσταση που βιώνει η χώρα. Δηλαδή σε μια πολύ κακή στιγμή για τη χώρα συνεκλήθη. Δεν θέλω να στείλουμε το ίδιο μήνυμα. Γι' αυτό ίσως ακόμα είναι η εικασία δική μου αυτό βέβαια, έτσι. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν το έχει αξιοποιήσει ακόμα. Σαφώς όμως. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι θέμα μηνύματος που πρέπει να στείλουμε στην μηνύματα. Απέναντι πλευρά. Είναι θέμα ότι θα πρέπει να ενημερώνονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο. Υπουργό, υπεύθυνο. Δεν έχει γίνει ούτε ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Τώρα με προκαλείτε να σας πω ότι εσείς, ο κύριος Λοβέρδος με τον κύριο Ανδρουλάκη δεν έχει κάνει επικοινωνία. Έτσι, που είναι υπεύθυνό σας για την εξωτερική πολιτική άμυνα. Αυτό αφήστε να το γνωρίζουμε. Πώς να τον. Το λένε όλες οι στήλες και παντού. Αυτό αφήστε να το γνωρίζουμε εμείς. Είναι κάτι το οποίο αφορά εμάς και δεν έχετε ρόλο εσείς. Ενημερώνει όλα τα κόμματα όπως πρέπει με τις θεσμικές διαδικασίες και από εκεί και πέρα, εάν πραγματικά θεωρώ εγώ κρίνει ότι έχουμε μια κίνηση από απέναντι και ενδεχομένως την ξέρει μόνο εκείνος γιατί έχει περισσότερη πληροφορία από ό,τι εμείς, θα το συγκαλέσει το Συμβούλιο. Γιατί εκεί όντως θα στείλουμε, θα τα βάλουμε όλα στο πλάι και θα στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας που είναι αυτονόητο μεν, αλλά σαν εικόνα και μόνο όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, όλα τα κόμματα της Βουλής μαζί, να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε αυτή η χώρα, τα βάζει όλα στο πλάι. Θα το στείλουμε το μήνυμα. Θα το στείλουμε. Το θέμα είναι πώς θα το εκλάβει ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι έχουμε καταλάβει, είναι απασφαλισμένος. Και συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είναι ο μόνος τρόπος να την περιγράψεις. Αυτό που λέγατε πριν για τον Μάρτιο, εκεί πηγαίνει. Μπορεί να συζητάς κάτι ή ο ίδιος να εκλαμβάνει κάτι που είπες με διαφορετικό τρόπο και μετά να το κάνει παντιέρα. Αν και δεν θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο κ. Ερντογάν, έχει ξεφύγει καθόλου από αυτά που έχει στο μυαλό του τόσο καιρό. Ακόμα δηλαδή και οι συζητήσεις του ήταν προσχηματικές. Δεν θεωρώ ότι το κάνει με ουσία. Μάλιστα. Να σας θυμίσω μόνο ότι όταν ο Ανδρέας Πανδρέου είπε για το «Βυθίσατε το χώρα», ήταν πρωθυπουργός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και τότε ήταν πρόεδρος, ήταν εθνική συνεννόηση. Είχε γίνει συνεννόηση. Ήταν συνεννόηση. Υπήρχαν κανάλια. Υπήρχε μια δύσκολη κατάσταση εκείνη τη στιγμή και όλο το προηγούμενο διάστημα ενημερώνονταν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Σωστά. Οπότε σε συνεννόηση έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά εκεί σε αυτή τη συνεννόηση πρέπει να προχωρήσουμε. Πρόεδρος. Μην ζητάτε μόνο από εμάς να σας δίνουμε τη στήριξη σε εθνικά ζητήματα όταν εσείς δεν ζητάτε την άποψή μας. Είναι κάτι, εγώ κατάλαβα πώς το έθεσες, όχι να συγκληθεί τώρα το Συμβούλιο λοιπόν. Το έθεσε με τη λογική ότι αυτό που είπατε εσείς και το επισημάνατε από την αρχή, ότι η Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια έχει μια εθνική πολιτική την οποία την ακολουθεί όποιος και να είναι πρωθυπουργός. Απαραίτητα. Κάτι που στην Ελλάδα δεν συμβαίνει. Κάθε κυβέρνηση που έρχεται αλλάζει τον τρόπο που χειρίζεται κάποια εθνικά θέματα και οι επαφές που κάνει με τον εκάστοτε Τούρκο Πρωθυπουργό είναι λίγο πολύ σε ιδιωτικό εντός εισαγωγικών επίπεδο. Αυτό θα έπρεπε να αλλάξει και αυτό θα ήθελαν οι Έλληνες πολίτες. Να έχουμε και εμείς μια εθνική πολιτική και αυτό θα έπρεπε να το δουν όλα τα κόμματα, όχι μόνο έχει πει στην κυβέρνηση και τα προηγούμενα χρόνια μπορούσε να το είχε κάνει και οι άλλες κυβερνήσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορεί να γίνει και τώρα. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή ότι υπάρχει κάποια κρίση για να συγκληθεί το Συμβούλιο. Αισθάνεται, και θα πάμε στη διευθύνηση, αισθάνεται ασφάλεια η Ελλάδα με το γεγονός ότι η Αμερική υποστηρίζει, φαίνεται να υποστηρίζει μετά τις τελευταίες κινήσεις, τις κινήσεις της ελληνικής πλευράς και δίνοντας ουσιαστικά και πάτημα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Νομίζω πως καθένας από εμάς αισθάνεται ασφαλής ξέροντας ότι η πιο ισχυρή δύναμη στον πλανήτη αναγνωρίζει αυτή τη στιγμή τα δίκαια της Ελλάδας. Έχει αφήσει δηλαδή την κλασική μεσοβέζικη στάση που είχε πάντοτε ότι βρείτε τα μεταξύ σας, μη μαλώνετε, μη τσακώνεσαι, το λέω πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή οι δηλώσεις όλων των εκπροσώπων της Αμερικανικής κυβέρνησης συγκλίνουν σε ένα πράγμα, σε μια διαπίστωση ότι τα νησιά είναι ελληνικά, σταματήστε να απειλείτε. Κύριε είναι Καράλη, ξεκάθαρο. Όλοι είναι και με την Ουκρανία, αλλά βλέπουμε τι περνάει ο λαός της Ουκρανίας. Το ότι μας υποστηρίζουν λεκτικά και με όλα αυτά που βλέπουμε αυτόν τον καιρό και με τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάποιοι έχουν την αίσθηση ότι η Τουρκία βγαίνει πιο κερδισμένη από εμάς από τους χειρισμούς αυτούς. Αυτό το ταμείο θα γίνει στο τέλος. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε πάλι στη σωστή πλευρά της ιστορίας από την πρώτη στιγμή και αυτό θα το κεφαλαιοποιήσουμε λοιπόν, στο μέλλον. Πάμε σε ένα σχόλιο πάνω σε ένα λεπτό. Πολύ γρήγορα. Ασφαλείς νιώθουμε
με τις δικές μας δυνάμεις, με τον ελληνικό λαό, με το στρατό, την αστυνομία και όλα τα σώματα ασφαλείας τα οποία μας προστατεύουν καθημερινά και συμβάλλουν τα μέγιστα. Από εκεί και πέρα, το ότι έχουμε την υποστήριξη της μεγαλύτερης δύναμης στον κόσμο, σίγουρα αυτό μπορεί να μας δίνει περισσότερη ασφάλεια. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι βασιζόμαστε καθαρά στις δικές μας δυνάμεις. Οτιδήποτε διαφορετικό, νομίζω ότι παρεκκλίνει από μια εθνική στρατηγική την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και λίγο ένα σχόλιο. Λεπτό, παρακαλώ, και πάμε. Μην ξεχνάτε, παιδιά, είστε πολύ πιο νέοι, ότι έχουμε το 1974 την εισβολή. Και τότε ήταν φίλοι οι Αμερικάνοι με εγκαθιδρυμένη εδώ τη Χούντα, την οποία την ελέγχαν απόλυτα, αλλά δυστυχώς είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που ακόμα μέχρι τώρα ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει λυθεί και σέρνεται. Από εκεί και πέρα, αυτό που το κύριο, θα συμφωνήσω με τον κύριο Αρχοντάκη, το πρώτο και κύριο είναι, θα πρέπει η χώρα να θωρακίζεται και αμυντικά και να υπάρχει ομοψυχία στα ζητήματα αυτά. Δεν είναι κακό το να συγκλίνεται το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για να υπάρχουν οι κοινές γραμμές. Υπήρχαν στην εξωτερική πολιτική κοινές γραμμές οι οποίες χαράχτηκαν μετά το 1974 την μεταπολίτευση. Σε μια σειρά ζητήματα στα οποία για την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ότι η Ελλάδα είναι κράτος ειρήνης και πυλώνας ειρήνης στην περιοχή. Αυτά όμως με επιλογές για τη στάση στην Ουκρανία, αντί να στέλνουμε άλλου είδους βοήθεια, είμαστε η τέταρτη χώρα, παρότι δεν έχουν πολεμική βιομηχανία, να στέλνουμε τόσο υλικό εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα, επειδή είναι και το αύριο, θα πρέπει να τα σταθμίζουμε πολλαπλώς. Και εγώ θα χαιρόμουν ιδιαίτερα, δηλαδή, αν έπαιρνε πρωτοβουλία ο κ. Μητσοτάκης, αντί να γίνει η σύσκεψη στην Ατάλεια, να γινόταν στην Αθήνα, είτε στο Μουσείο της Ακρόπολης, είτε στο Νιάρχος κτλ. Σε αυτού του είδους τη λογική οραματίζω μια εξωτερική πολιτική. Ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε πυλώνας ειρήνης και όχι να δημιουργούμε προεντάσεις. Τελεία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Θα παραμείνουμε σχεδόν στο ίδιο μήκος κύματος, να μιλήσουμε για το μεταναστευτικό και όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Και αν προλάβουμε, λίγο θα επιστρέψουμε στην πολιτική. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Λοιπόν, επιστροφή πίσω στον αέρα εδώ της εκπομπής, στην Δέλτα Τηλεόραση, στις εξελίξεις. Το βράδυ της 5ης 29 του Σεπτέμβρη έχουμε ένα τραπέζι απόψε το βράδυ με καλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Κανάλη, τον γραμματέα της ΔΕΠ Εύρου, της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μενέλο Μαλτέζο, τον οικονομολόγο και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Γιάννη Αρχοντάκη, γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και τη συνάδελφό μου δημοσιογράφο και καλή μου συνεργάτη την Λεμονιά Σακαλάκη να βοηθήσει στην όλη κατάσταση. Είδαμε τα θέματα της πολιτικής και της οικονομίας, είδαμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ακουμπάει σχεδόν την εξωτερική πολιτική το θέμα της μετανάστευσης, ένα θέμα το οποίο το ζούμε πάρα πολλά χρόνια εμείς εδώ στην περιοχή, στον Εύρο, το ζει είναι αλήθεια και το κέντρο, γιατί οι άνθρωποι που περνούν από εδώ έχουν ως στόχο να βρεθούν είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, περισσότερο στην Αθήνα, και κάποιοι από αυτούς να φύγουν εκτός. Την εβδομάδα που πέρασε είχαμε την επίσκεψη κύριε Κανάλη του αρμόδιου υπουργού, ο οποίος παρέα με τον Βούλγαρο ομόλογό του ήταν το φράχτη, και οι δύο ανέλησαν τι καλό και χρήσιμο έργο είναι ο φράχτης και πρότειναν την επέκτασή του. Πολλοί λένε ότι η Νέα Δημοκρατία κινήθηκε προς μια σωστή κατεύθυνση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δίνοντας εξοπλισμό στη σιδηροφυλακή και αυξάνοντας και τον αριθμό των στρουλιακών φυλάκων. Υπάρχουν όμως και αυτοί που λένε ότι όλο αυτό ήταν καλό, αλλά λίγο. Και το λένε και ήδη οι συνδικαλιστές της σιδηροφυλακής, ότι χρειάζεται πολλά ακόμη να γίνουν για να υπάρξει ένας πραγματικός φράχτης στον Εύρο. Σαν και να συμπληρώσω ότι μόνο το δελτίο το αστυνομικό το σημερινό είχε 33 άτομα που συνελήφθη. Και προφανώς
πέρασαν πολύ περισσότεροι χωρίς να συλληφθούν. Και όποιος από εμάς και ο κ. Χαχοντάκης κατάγεται την περιοχή των Θερών, περνάει από το Συνδυακό, θα δει ότι κάθε μέρα τα αυτοκίνητα είναι περισσότερα που είναι απ' έξω από τους διακινητές. Μιλήσατε και για την υβριδική, τον υβριδικό πόλεμο που πήγε να γίνει εκεί το 2021. Θέλω να μου πείτε τελικά, αν έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν, αν ο σχεδιασμός είναι αυτός που έχει αναπτυχθεί μπροστά μας σε ό,τι αφορά τα σύνορα και μέχρι πού μπορεί να φτάσει στη συνεργασία με τη Βουλγαρία. Βλέπουμε τώρα περνούν από τη Βουλγαρία και από τη Βουλγαρία περνούν στην Ελλάδα οι μετανάστες. Εντάξει. Και αν, συγγνώμη, και ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Και αν δίνεται τελικά πραγματικά τη δυνατότητα σε ανθρώπους που θέλουν να ζητήσουν πολιτικό άσυλο να το κάνουν με το σωστό δρόμο, ή αν για να ζητήσει κανείς πολιτικό άσυλο πρέπει να περάσει μέσα από το ποτάμι ή πρέπει να πηδήξει το φράχτη. Θα δούμε ένα-ένα. Γιατί τέθηκαν αρκετά. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για το σχέδιο που είπατε. Υπάρχει το σχέδιο Ακρίτας, το οποίο παρουσιάστηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο. Είναι τώρα σε πλήρη εξέλιξη, τώρα ξεκινάει να εφαρμόζεται. Άρα, αναμένουμε να δούμε τις βελτιώσεις που θα επιφέρει στην φύλαξη των συνόρων. Γιατί όντως υπάρχουν κάποιες μικρές ροές οι οποίες δεν έχουν αποφευθεί. Το αποτρεπτικό εμπόδιο, όπως θέλουμε να το λέμε, το φράχτη, δεν επεκτείνεται σε όλο το μήκος των συνόρων μας. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το μήκος, το ξέρετε κι εσείς όλοι, όλοι οι βρύτες είμαστε. Έχουμε την πρόθεση να το μεγαλώσουμε, να το επεκτείνουμε και με δικά μας κεφάλαια. Να μην ζητήσουμε δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν υπάρχει να διαθέσει, να τα κάνουμε μόνοι μας, γιατί θεωρούμε ότι ο φράχτης όπου υπάρχει έχει σταματήσει τις ροές. Τα σημεία, τα soft spots που υπάρχουν και περνούν ακόμα άνθρωποι είναι λίγα, τα γνωρίζουμε, αλλά παρόλα αυτά, λόγω των ειδικών συνθήκων που επικρατούν πάνω στο ποτάμι, δεν μπορούμε πάντοτε να το αποτρέψουμε. Πάντως είναι βέβαιο ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι η εικόνα έχει βελτιωθεί. Παλαιότερα θα θυμίσω, επί εποχές ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μεγαλύτερες ροές, είχαμε κόσμο που έκανε κατάληψη στους δρόμους, έκλεινε τους δρόμους στο Βόρειο Εύρο ειδικά και απαιτούσε από την αστυνομία να έρθει να τους πάρει με πούλμαν και να τους οδηγήσει στο ΚΙΤ και μετέπειτα Θεσσαλονίκη ή Αθήνα. Να θυμίσω τις εικόνες στο σταθμό της Αλεξανδρούπολης του ΟΣΕ, όπου ήταν ένα τεράστιο πανηγύρι με πολύ κόσμο ο οποίος περίμενε πάλι να φύγει και είχε μετατρέψει το σταθμό σε ένα σημείο για να πλύνει τα ρούχα του, να τα απλώσει κτλ. Αυτή είναι η εικόνα που είχαμε τότε και η εικόνα που έχουμε τώρα είναι σαφέστατα βελτιωμένη και μπορεί να βελτιωθεί και άλλο. Αλλά για να πιάσουμε το θέμα στην ουσία του, είναι το άλλο ερώτημα που θέσατε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η ροή? Αυτό που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να έρθουμε με έναν άλλο τρόπο. Παρακαλώ. Να ολοκληρώσετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα πρέπει να απαντήσετε και σε αυτό. Αν θυμάστε καλά, πέρυσι είχαμε με μεγάλη κινητικότητα και με τον κύριο Μηταράκη και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την επέκταση στο κήτη φυλακίου, που υποτίθεται ότι θα είναι μια δομή όπου από εκεί θα πιστοποιούνται και ότι θα είναι πιο εύκολες οι διαδικασίες για άσυλο και για όλα αυτά, όπου υπήρχε μια πολύ μεγάλη κόντρα με τους κατοίκους του Βορείου Εύρου και με τον Υπουργό και όταν ήρθε ως επίσκεψη εδώ, και εδώ στη ΔΕΛΤΑ είχαμε κάνει και μια συνέντευξη μαζί και όλα αυτά τα είχαμε συζητήσει. Είχε πει ότι δεν θα εισακουστεί η άποψη των πολιτών ότι δεν θα γίνει επέκταση, αλλά από ό,τι ξέρουμε και τα έργα προχωράνε και όλα γίνονται κανονικά επάνω. Να σας απαντήσω για αυτό το σύντομα, ότι αυτό διευκρινίστηκε. Δεν είναι για να πάρουν ευκολότερα άσυλο, όχι. Είναι για να έχουμε εγκαταστάσεις οι οποίες θα έχουν ανθρώπινες συνθήκες για να διαμείνουν οι άνθρωποι που καταφέρουν και περνούν. Γιατί είναι πολύ περισσότεροι νέοι άντρες, σαφώς, αλλά υπάρχουν και κάποιες οικογένειες, υπάρχουν παιδάκια. Αυτά λοιπόν όταν περάσουν και επειδή πρέπει να διαμείνουν εκεί, πρέπει να έχουν κάποιες εγκαταστάσεις. Έτσι, να νιώθουν λίγο καλύτερα. Οπότε επιμένεται ότι είναι μια φυλακή. Βελτίωση των υπερχτών υποδομών. Ναι, αυτό νομίζω διευκρινίστηκε για την δράση. Έγιναν κάποιοι λάθη χειρισμοί, δεν θα σας πω ψέματα, αλλά όλα αυτά νομίζω ότι αντιμετωπίστηκαν, δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις και όλο αυτό το θέμα έχει λήξει. Αυτό θεωρώ εγώ. Έτσι. Δεν θα το ξαναβρούμε μπροστά μας. Όχι, δηλαδή. Δεν νομίζω θα το βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα, οι ίδιοι συνοδοφύλακες είπαν ότι θέλουν αυτή τη δομή γιατί θα μπορούν να βάλουν τον κόσμο εκεί, να μην τους έχουν στα τμήματα και να πρέπει να έχουν φύλαξη κτλ. Όχι όμως το μεγάλο ποσοστό των νεοπροσληθέντων των συνοδοφυλάκων να πάνε στο ΚΙΤ. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στα τμήματα. Θέμα. Δεν είναι άλλο θέμα. Να σας πω τώρα αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι. Πρέπει να διαχωρίσουμε το μεταναστευτικό με το προσφυγικό. Κάποτε η Συρία, ίσως ακόμα και τώρα, θα λέγαμε ότι μένεται ένας εμφύλιος. Συνήθως ο πρόσφυγας φεύγει από τη χώρα του και πάει στην όμορη χώρα, στην πιο διπλανή, διαμένει για κάποιο διάστημα εκεί και έπειτα θέλει να επιστρέψει στη χώρα του. Αν δεν θέλει, οκ, okay, είναι δική του απόφαση, δεν θα πω εγώ κάτι. Αλλά οι Σύριοι που πήγαν σε μια χώρα η οποία θεωρείται ασφαλής, και αυτή η χώρα είναι η Τουρκία, έτσι θεωρήθηκε, αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε. Γιατί δεν σταματούν εκεί, δεν μένουν εκεί και συνεχίζουν δίνοντας
ποσά ασύλληπτα, 2, 3, 4.000 ευρώ για να περάσουν το ποτάμι μέσα σε μια φουσκωτή βάρκα και να έρθουν εδώ και να αντιμετωπίσουν όλη την κατάσταση. Στην Ευρώπη θέλουν να πάνε. Ναι, ωραία, εντάξει, κάπου πρέπει να κάνουν το πέρασμα. Θέλω λοιπόν να πω εγώ, γιατί δεν προσπαθούν κάνοντας αίτηση ασύλου κανονικά στην πρεσβεία μας, στην χώρα κάνουν, που θέλουν. Λοιπόν. Δεν γνωρίζω γιατί δεν το κάνουν. Αλλά σίγουρα το να περάσεις παράνομα τα ελληνικά σύνορα δεν είναι σωστό. Και αν κάνεις αυτή την παράνομη πράξη, οι διαδικασίες είναι να οδηγηθείς στο ΚΙΤ. Πώς κάποιος που φεύγει από μια εμπόλεμη περιοχή, πώς μπορεί να κάνει αίτηση ασύλου στην Ελλάδα που είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη? Εάν η περιοχή του χαρακτηριστεί εμπόλεμη, τότε αυτομάτως παίρνει το καθεστώς του πρόσφυγα και μπορεί να κάνει αίτηση ασύλου ως πρόσφυγας. Αλλά είναι άλλο κομμάτι αυτή η Σύρη και άλλο κομμάτι όλοι οι υπόλοιποι που προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη και έρχονται από χώρες ως οικονομικοί μετανάστες και όχι ως πρόσφυγες. Αυτοί θα έπρεπε να κάνουν τη διαδικασία όπως όλα τα πολιτισμένα κράτη έχουν, το ίδιο έχει και η Ελλάδα και η Γερμανία και ο Καναδάς και η Αυστραλία και παντού, να πάνε στην πρεσβεία, να κάνουν την αίτησή τους, να πούν τα προσόντα τους, τις δεξιότητές τους και να, αν τους δεχτεί το κράτος, να έρθουν. Εδώ βλέπουμε αυτό που γίνεται στην Ελλάδα και μάλιστα αυτό που συζητούσαμε πριν, με την παρότριση του Ερντογάν και των υπηρεσιών του να το εκμεταλλευτεί και να δημιουργεί ένα υβριδικό πρόβλημα, βγάζοντας την Ελλάδα στα μάτια των άλλων. Την Ελλάδα είναι δυνατόν που έχει στείλει χιλιάδες εκατομμύρια πρόσφυγες, η ίδια η Ελλάδα και μετανάστες, ότι είναι μια χώρα που σκοτώνει ανθρώπους, που πνίγει ανθρώπους, ενώ συμβαίνει το άκρος αντίθετο. Σώζουμε ανθρώπους και βοηθάμε ανθρώπους. Για να δούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Καταρχήν, το ζήτημα της μετακίνησης των πληθυσμών δεν είναι τωρινό. Είναι από γεννήσεως της ανθρωπότητας. Οι αιτίες τώρα που φεύγει ο κόσμος από τον τόπο του είναι, είτε είναι η πόλεμη, είτε είναι οι φυσικές καταστροφές. Και η οικονομική ανέχεια. Όταν καταστρέφεται το περιβάλλον εκεί που ζεις, δεν υπάρχει νερό, ερημοποιείται. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ζούμε και την περίοδο της κλιματικής αλλαγής. Στα οποία αυτά όλα, αυτοί που διαφεντεύουν τις τύχες της Ιφιλίου, θα πρέπει κάποια στιγμή να τα συζητήσουν και να κατευθυνθούν πόροι ως γενικό σχόλιο αυτό και μετά θα πάω στο ειδικό. Το πρώτο κύριο είναι να μπορούν να σταματήσουν οι πόλεμοι και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συμβάλλουν όλοι και θα πρέπει σε οποιοδήποτε σε διεθνή φόρα ως χώρα θα πρέπει να μπαίνει αυτό το ζήτημα, γιατί είμαστε πέρασμα εδώ και το ζήτημα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά, είναι ευρωτουρκική διαφορά. Εμείς είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στόχο, όπως είπε η κυρία Σακαλάκη, δεν έχουν τη χώρα. Η χώρα θέλουν να την περάσουν και να πάνε στην κεντρική Ευρώπη. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε το ρόλο του χωροφύλακα της Ευρώπης. Θα πρέπει στο ζήτημα αυτό να υπάρχει αλληλεγγύη ευρωπαϊκή και θα πρέπει εκεί η Ευρώπη να δείξει τα δόντια της και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία και στην Αυστρία, σε όλες αυτές τις χώρες, και όχι να τα δείχνει μόνο σε εμάς, στις χώρες του Νότου. Ότι θα πρέπει αυτό το ζήτημα να το αντιμετωπίσουμε από κοινού και εδώ είναι η ευθύνη της κυβέρνησης που θα πρέπει. Πιστεύω να ότι μπαίνει. Η κυβέρνηση δεν το έχει ανοίξει το θέμα. Εγώ από όσο αντιλαμβάνομαι, με την ένταση αυτή που πρέπει να μπει, ότι γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνάτε ότι υπήρχε και το σύμφωνο Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μα πήρε όλη την κορυφή της Ευρώπης και την πήγε στο. Εγώ το μόνο που πήρα, που ξέλαβα από αυτή την όλη την κίνηση, ένα χτύπημα στην πλάτη και τίποτα άλλο. Τα αποτελέσματα συνεχίζονται. Όλοι αυτοί οι απελπισμένοι, εδώ, ό,τι και να κάνουμε, θα βρίσκουν τρόπους να περνάνε. Από εκεί και πέρα, συγγνώμη λίγο κύριε Σακαλάκη, και να τελειώσω λίγο, έχουμε την υποχρέωση να φυλάμε τα σύνορα και το δικαίωμα και την υποχρέωση. Σε αυτό το πράγμα δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Το ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούσε ότι ήταν πιο φιλικός και πιο ανοιχτός στον έθνο. Το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Ξεχνάμε, φυλάμε τα σύνορα και σεβόμαστε διεθνές συνθήκες, αυτές τις οποίες υπέγραψε η χώρα στα πλαίσια του ανθρωπισμού, είτε του ΟΗΕ ή οποιασδήποτε άλλες ευρωπαϊκές συνθήκες. Στα πλαίσια αυτά εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε και αυτό το πρόβλημα. Και δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά. Δεν έχουμε να κάνουμε σίγουρα. Ποιος αυτό το τοποθετεί όμως έτσι, σίγουρα, η ελληνική πλευρά ή η τουρκική? Αυτό το τουρκική αυτό πλευρά βγαίνει και λέει στη συνέλευση ότι η Ελλάδα έχει μετατρέψει το Αιγαίο σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Το κάνει, το πρόβλημα μεταξύ μας δεν το κάνει. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και καταδίκη ως χώρα για αυτό το ζήτημα και αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα προσέξουμε ιδιαίτερα στο ζητήματα αυτά, γιατί θα τα βρούμε μπροστά μας όταν θα πάμε εμείς να διεκδικήσουμε μια σειρά πράγματα. Άκουσα τον κύριο Κανάρη εδώ. Πέρασμα ο Εύρος, κύριε Κανάρη, δεν ήταν από το 2015 και το 2019.
πατέρας μου ο Εύρος είναι τα παιδιά από εδώ, είναι από τις Σφαίρες, και ο Γιάννης και ο Θανάσης. Από εκεί χρόνια ολόκληρα είναι. Και δεν είναι τώρα. Και άμα θέλετε να σας πάρω να πάμε στον Ορεινό Όγκο να δείτε πόσος κόσμος περπατάει μέσα στα βουνά. Και αυτή η εικόνα, η οποία δεν περνάνε από εδώ για να μην χαλάσει η μόστρα μας εδώ, πάνε απ' αλλού. Εγώ, τι να κάνουμε, να φυλάξουμε και τα σύνορα της Βουλγαρίας εμείς. Εγώ βλέπω το τι γίνεται. Επειδή περπατάω, βλέπω. Όλοι βλέπουμε. Και βλέπω, όλοι. Βλέπω τι γίνεται. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο κύριος Άδωνης, δεν περνάει κουνούπι, να έρθει να κάτσει εδώ ο κύριος Άδωνης. Ένα λεκτικό σχήμα. Όχι, λεκτικό σχήμα. Ο κύριος Τσίπρας που είπε δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα θαλάσσια σύνορα. Δεν είπε ξεχωρίζει, είπε δεν υπάρχουν τώρα, σύνορα. Τώρα μην παίζουμε τώρα με τις λέξεις. Έτσι, λεκτικό σχήμα εκεί να δώσουμε άμεση την άφηση αμαρτιών. Δεν περνάει κουνούπι. Θα πρέπει να εξετάσουμε και την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών. Ο φράχτης είναι στο μέσο του ποταμού. Πού είναι θέλετε το φράχτη. Εγώ σας ρωτάω τώρα, ο φράχτης είναι στο μέσο του ποταμού. Όχι. Πού είναι ο φράχτης. Και ακεραιότητα, κύριε Μαλτέζη, θα ανοίξει μέσα. Όχι, όχι, άλλο λέω. Θα μείνω στο ανθρωπιστικό μόνο και τίποτα. Δεν παίρνω πουθενά άλλο. Κύριε Κανάρη, είναι από εδώ μεριά. Εάν περάσουν και σταθούν στο φράχτη, είναι σε ελληνικό έδαφος αυτή που είναι από την άλλη μεριά του φράχτη. Προφανώς. Αν τυχόν υπάρχουν παιδιά, οικογένειες εκεί, θα πας να συνδράμεις εκεί και να από κάνεις... τη στιγμή, προσέξτε, η αποτροπή δεν γίνεται μόνο από το φράχτη. Γίνεται από τις περιπολίες που είναι μέσα στο ποτάμι. Έτσι, να τα διευκρινίζουμε αυτά. Όλα... Δεν βάλαμε το φράχτη και φύγαμε. Ο φράχτης είναι εκεί για να μην μπορεί να μπει πιο μέσα. Δεν... Τον προλάβουμε. Οι περιπολίες γίνονται στα περάσματα των μεταναστών και πάνω στο ποτάμι. Που λέτε ότι πηγαίνετε εκεί, πάτε να δείτε τα βράδια τις περιπολίες που γίνονται. Πόσο αυξημένε είναι. Και αν μπορέσετε εσείς να πείτε ότι εμείς θα βγούμε και θα σταματήσουμε αυτές τις ροές, θα κλείσουμε όλα τα περάσματα που υπάρχουν, που το ποτάμι μας ξέρετε πόσο φαρδί είναι σε κάποια σημεία, πόσο βλάστηση έχει και πόσο μπορεί να κρυφτεί κόσμος, τότε ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό, ποια θα είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, αν αυτό που έκανε στα 10 πώς ξέρουμε το ελληνικό έδαφος από το κτηματολόγιο και υπηρεσία στρατού, ποια είναι η αρμόδια υπηρεσία. Το ποια είναι αρμόδια. Να μην το πιάσω, αλλά εξοργίζομαι όταν ακούω. Αυτό πρέπει να είναι ένα. Αυτό πρέπει να είναι ένα. Κριτική. Κύριε Κανάλη, πήραν τη θέση της τουρκικής προπαγάνδας κόντρα στην ίδια τους τη χώρα. Κοιτάξτε, με συγχωρείτε πολύ. Οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσαν για νησίδα στον Εύρο. Είχατε δύο επιλογές. Ελληνικό έδαφος λέγατε. Πρώτη επιλογή ήταν, αν ήταν ελληνικό έδαφος, έπρεπε να πάτε να συγχωρείτε τους ανθρώπους αυτούς. Μπορώ να το επιβεβαιώσω. Δεύτερον, εάν ήταν σε τουρκική πλευρά, έπρεπε να το διεθνοποιήσετε το ζήτημα, να το βάλετε στον ΟΗΕ. Ακόμα και τώρα στελέχη σας λένε ότι ήταν ελληνικό έδαφος. Σας παρακαλώ τώρα. Κοιτάξτε τώρα. Στον Εύρο. Οι νησίδες έρχονται και παρέρχονται. Έτσι. Ανάλογα με τη στάθμη. Πέρασε, αλλά υπάρχει και ρύθμιση για αυτό το κομμάτι. Και εγώ τοποθετήθηκα επί αυτού, μίλησα για νησίδα στον Εύρο και αυτή ήταν. Εσείς μπορείτε. Και τελικά το κόμμα σας δεν το έκανε όμως. Εγώ θα σας πω το εξής. Η νησίδα στον Εύρο, από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε το πρόγραμμα για την ελληνική αστυνομία, δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Κανάλη. Μα δεν υπήρχαν έτσι κι αλλιώς. Πήγανε ντρόουν, πήγανε πάντα και δεν βρήκαν κανένα. Αν δεν τους, έχεις δύο επιλογές. Ή θα πας, ας πούμε, μέσω του Ερυθρού Σταυρού να ζητήσει συνδρομή από την Ερυθρά Ημισέλληνα από εκεί για να σώσει αυτούς τους ανθρώπους, γιατί την έρευνα και τη διάσωση θα πρέπει να το κάνεις. Είναι αυτό, δεν μπορεί να το αποπολύσει σε κανένα το δικαίωμα. Ναι, αν είναι ελληνικό δεν έδαφος, αφήσεις, δεν ήταν δεν ελληνικό έδαφος. Εγώ δεν θα η παγίδα του Ερντογάν ήταν ξεκάθαρη. Να παρεύουμε πάνω σε τουρκικό έδαφος. Αυτά εδώ πέρα ότι βλέπετε στα χρόνια σας. Θα κόψω και θα βάλω μια άλλη με τους δύο στρατιωτικούς που συνελήφθησαν. Θέλετε να είχαμε την ίδια περίπτωση. Να το συζητήσουμε και εμείς. Σε αυτούς τους στρατιωτικούς που συνελήφθησαν. Ξεχνάτε. Πήγαν οι άνθρωποι 10 μέτρα πιο πέρα και τους συνέλαβαν. Πόσους μήνες μείναν στις τουρκικές φυλακές. Τι έκανε η κυβέρνησή σας. Σας παρακαλώ. Δεν τόλισε το ζήτημα, κύριε Κανάρη. Δεν τόλισε. Πάμε λίγο λεμονιά. Πώς θα φερθούμε στους παράνομους μετανάστες ή στους πρόσφυγες. Είναι το κατά πόσο οι πολίτες του Βορείου Εύρου, ειδικά που είναι ηλικιωμένοι, οι πολίτες που μένουν στα παρέμβια χωριά, νιώθουν ασφάλεια με αυτό το κομμάτι. Αν αυτοί που περνάνε είναι απειλή ή δεν είναι απειλή, συγγνώμη, για τους πολίτες και αν έχουν πρόβλημα. Όχι.
Πέρα από το αθλητικό. Τρία λεπτά κομμάτι. Έχουμε ακόμη, πρέπει να τοποθετηθεί και ο κ. Α τοποθετηθεί. Όχι, έβαλε μια πτυχή που ναι. Πρέπει ωραία, να τοποθετηθεί. Να τοποθετηθούμε όμω, γιατί τελειώνει και ο χρόνο. Αυτό όμω που όλοι λέμε τώρα, τον φράχτη ω αποτρεπτικό μέσο, όταν το 2010 το ξεκίνησε η κυβέρνηση του Πασόκ με τον Γιώργο Πανδρέου, κάποιοι τότε μα έλεγαν ότι χαλάμε το φυσικό περιβάλλον και άλλοι ότι κάνουμε εκχώρηση εθνική κυριαρχία. Και τώρα, όχι, κάνετε λάθο, η απόφαση πάρθηκε επί κυβέρνηση Πασόκ. Και τώρα αυτή τη στιγμή όλοι το έχουν πάρει ως σημαία και λένε ότι και πραγματικά έτσι είναι, ότι είναι ένα ισχυρό αποτρεπτικό μέσο. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το μεταναστευτικό προσβάλλει τα εθνικά μας σύνορα. Δηλαδή θα πρέπει το ότι περνάνε άνθρωποι, σε δεύτερη φάση θα δούμε αυτοί οι άνθρωποι γιατί πέρασαν, τι είναι αυτοί που πέρασαν, ότι περνάει κάποιος κόσμος χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, δημιουργεί πρόβλημα στα εθνικά μας σύνορα. Ξεκίνησε αυτό 10 μέρες πριν τις εκλογές. Ορίστε. Ξεκίνησε 10 μέρες πριν τις εκλογές το 12. Οπότε βλέπετε, ναι. Η απόφαση είχε πάρθει πολύ νωρίτερα. Θα πρέπει να καταλάβουμε. Για το χερσαίο σύνορα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το μεταναστευτικό είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία, όπως είπα και πριν, θα πρέπει να μας βρίσκει εθνικά στην ίδια γραμμή. Δεν μπορούμε ούτε να συζητάμε και να λέμε ότι είναι με το κλιματολόγιο ή με τη γεωγραφία στρατού αυτή η νησίδα, ούτε να λέμε ότι αυτό είναι λάθος της κυβέρνησης και ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει άλλοι χειρισμοί. Θα πρέπει σε αυτό το ζήτημα να έχουμε πολιτική κριτική, κύριε Αρχοντάκη. Θα πρέπει να έχουμε σε αυτό το ζήτημα εθνική συνείδηση. Το μεταναστευτικό δεν είναι απλό ζήτημα. Όπως η χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι προσφυγικό μεταναστευτικό. Όπως τα προηγούμενα χρόνια η χώρα έφευγε και συνεχίζει για αυτή τη στιγμή με τον brain drain να φεύγει κόσμος και να πηγαίνει στο εξωτερικό, έτσι αυτή τη στιγμή και εμείς βιώνουμε το ότι έρχονται άλλοι από άλλες χώρες, αλλά όχι για να μείνουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες συνθήκες οι οποίες μας δεσμεύουν. Αναφέρατε το kit. Το kit δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να γίνει επέκταση. Ήρθαν εδώ οι υπουργοί, μίλησαν με τον κόσμο, τους είπαν ότι δεν θέλουν να γίνουν επέκταση. Αν γίνει επέκταση, το kit μπορεί να λειτουργήσει ως δούριος ύπος. Μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό το πράγμα. Να λειτουργήσει ως δούριος ύπος πίσω από τα τείχη μας. Οπότε, η λογική της επέκτασης, και ακόμα περισσότερο που σας το ανέφερα πριν, αλλά δεν ξέρω αν ακούστηκε, το ότι θα πάρθουν από τους νεοπροσληφθέντες συνοριοφύλακες, θα πάει το μεγαλύτερο ποσοστό στο kit, αποδυναμώνει τις ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα συνοριακά τμήματα. Τι ζητάμε τελικά, να γίνονται προσλήψεις καθαρά και μόνο για πολιτικό συμφέρον ή να στηρίζουμε τους συνοριοφύλακες που καθημερινά δίνουν αγώνα. Αυτό θα πρέπει να αναλογιστούμε. Πάντως ήταν μια τοποθέτηση από την αρχή, όταν ανακοινώθηκαν οι 250. Από την αρχή είχε τοποθετηθεί η κυβέρνηση ότι ένα μέρος από τους 250. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Υπάρχει προεδρικό διάταγμα του Δεκεμβρίου, το οποίο λέει ότι θα πάει η μισή στη διεύθυνση Οριστιάδας και η μισή στη διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ένα σχόλιο μόνο, κύριε. Επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, το kit επάνω δεν επεκτάθηκε για συγκεκριμένους λόγους και με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Από εκεί και πέρα, αυτό ότι θα έπρεπε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής εκεί, ναι. Σωστό. Τώρα, η επέκταση εκεί είναι ένα ερωτηματικό, γιατί επέλεξε αυτό το μέτρο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, αν είχε παραπανήσια λεφτά που πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έπρεπε να τα καταναλώσει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικό θα είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το ΚΙΣΕΑ και όλους αυτούς που συμμετέχουν στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Ξέρουν τη δουλειά τους. Και στρατιωτική και αστυνομική. Ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και ευχαριστώ για την προσοχή. Καλή συνέχεια και καλή βραδιά. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκπομπή ολοκληρώνεται. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 11. Αύριο έχουμε ειδήσεις με τις εξελίξεις ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, αν όλα πάνε καλά, στις 9.30. Θέλουμε να είναι αυτοδιοικητική εκπομπή την επόμενη Πέμπτη. Αυτό σχεδιάζουμε. Ελπίζω να βγει έτσι ακριβώς όπως την έχουμε σχεδιάσει. Οπότε μείνετε εδώ, μείνετε στη Δέλτα. Καλό βράδυ.